Για χαρά. 210-220-5943. 210-220-5943 και 875-5943. 875-5943. Τα τηλέφωνα του Ελλάδα FM για ανταλλαγή απόψεων. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Δημήτρη, Χριστό, τι γίνεται. Έλα, καλά, εσύ. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Εγώ ήθελα να σου πω να πω το εξής. Δεν θα μιλήσω σήμερα για ΠΑΟ και τίποτα. Εγώ ήθελα να πω εκεί στους κυβερνώντες, τον κύριο Αβγενάκη, τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, συγγνώμη, σήμερα ειδικά που γίνεται η κηδεία αυτού του παιδιού, δεν θα έπρεπε κανονικά να μην γίνει αγωνιστική, Γιώργο. Δηλαδή, για ποια αγωνιστική. Δεν είσαι ο μόνος που το λέει αυτό. Πάρα πολύ μου το έχουν πει. Είναι θλιβερό, Γιώργο. Είναι θλιβερό και ξέρεις, ντρέπομαι κιόλας για την ομάδα μου, κύριε. Ντρέπομαι για ότι διαπίστωσα ότι στην κηδεία δεν πήγε καν ένας εκπρόσωπος, ρε παιδί μου, του ΠΑΟ. Δηλαδή, αν το Σαββίδης λείπει, αγνοείται. Κάποιος από την δικιά μου ομάδα, ρε παιδί, να συμπαρασταθεί εκεί στο παιδί αυτό, να είναι κοντά στην οικογένεια. Βγήκε ο πατέρας του παιδιού. Και λέει να γίνει ένας φιλικός αγώνας μεταξύ Άρη ΠΑΟΚ. Έτσι, να πάνε οπαδοί αγκαλιασμένοι, μπονιασμένοι. Ναι, να πάνε οπαδοί να σκοτωθούν άλλοι τέσσερις. Ναι, όχι ρε εσύ Γιώργο, μισό λεπτό τώρα. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα, σε αυτή την πανανία που ζούμε επιτέλους, θα σταματήσει. Ήμαρτον δηλαδή ρε εσύ Γιώργο. Δηλαδή, συγγνώμη, στην Αγγλία δηλαδή με την επιθάρτη, πώς το κάναν δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή εδώ πέρα θέλουμε να τροποδοτούμε στρατούς, πυρήνες, δεν ξέρω τι κατά, πώς άλλοι να το πούμε αυτό. Δηλαδή πρέπει συνεχώς να γίνεται αυτό. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα πεθάνει ένας παοκτής. Το τελευταίο που είπες είναι το πιο εύστοχο. Να τροποδοτείς στρατούς, πυρήνες και μπράβους. Ναι, είναι δυνατό ρε εσύ Γιώργο αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ ντρέπομαι, πραγματικά ντρέπομαι. Αλλά κυρίως ντρέπομαι για αυτή την κυβέρνηση που άμα είχαν λίγο τσίπα θα λέγανε σήμερα, θα βγάζανε μια ανακοίνωση και θα λέγανε παιδιά δεν γίνεται αγωνιστική σήμερα. Τέλος. Τέλος για τον ελάχιστο πόρο τιμής αυτό το παιδί. Είναι φοβερό Γιώργο αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα δηλαδή. Δεν μπορούσα να πάρει. Με έχει ποτέ τρίκα το πρωί να πειράσει. Έτσι βγήκανα στα απόγεια να ξετοιμάνω γιατί τι να πω. Τι να μιλήσω, θα μιλήσω για πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε τώρα. Μα το θέμα ποιο είναι. Ότι χθες το βράδυ. Ότι χθες το βράδυ. Άκουσε με. Χθες το βράδυ έγινε και άλλο περιστατικό πάλι στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρεις. Το ξέρω, φυσικά το ξέρω. Τι είναι αυτό πράγμα, παιδί μου. Μα έχει ξεφύγει Γιώργο η κατάσταση. Θες να το πάρουμε από θέμα ακρίβεια, θέμα ανέκαι, θέμα πανδημία. Από πού τα. Μόνο αυτά είναι δικαιολογίε θέμα πανδημία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη πια. Και κανένα δεν ασχολείται. Κανένα δεν ασχολείται, Γιώργο. Διότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Πίστεψε με, θα συνεχιστεί. Δεν τελειώσει εδώ πέρα τώρα αυτό το πράγμα. Εγώ να δεις που θα έχουμε τώρα αντίπεινα. Αντί να πάνε να συλλάβουν τώρα. Επειδή η αστυνομία ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι όλοι αυτοί. Θα φάνε και δεν γνωρίζει η αστυνομία ποιοι είναι. Να πάει να συλλάβει όλου τα καθήκια αυτά, να του βάλει μέσα. Έγινε δεξί. Τον Αλβανό. Ποιο και τι θα γίνει εκεί που το πιάσαμε τον Αλβανό. Ο Αλβανό τι θα ορίσει. Σε 5-10 χρόνια εγώ σου λέω θα τα φάει ισόβια. Άλλο πάλι εκεί ισόβια. Ποια είναι τα ισόβια σήμερα, τα ισόβια τι είναι για να βγει σε 10 χρόνια. Εμένα το ερώτημά μου και το δεύτερο προηγούμενο στι ειδήσει είναι το εξή. Ναι. Και δραπανιάζει ένα παλικαράκι. Ο οποίο αυτό το παλικαράκι σε παρακαλάει και σου λέει: σε παρακαλώ, μην με σκοτώνει, με χτυπά άλλο, δεν μπορώ. Και εσύ συνεχίζει με μίσο. Αυτό το παιδί έχει μέσα του ένστικτα. Μα είναι πρωτοί. Και είπα κάτι άλλο. Αυτό το παιδί το έχει βυζάξει μάνα. Μάλλον η ένα. Τι είναι αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει παιδεία. Όλα ξεκινά, Γιώργο, από την παιδεία. Δεν υπάρχει παιδεία πια, τελείως. Τελείως. Έχει πια ο γονέας, πια δεν ξέρω, έχουμε ξεφύγει από όλα τα πράγματα. Εγώ είμαι 43 χρονών, αυτά τα πράγματα στην ηλικία 19 χρονών, όταν ήμουν 20, τα θεωρούσα αδιανόητα, αδιανόητα. Έγινε, η σημερινή νεολαία έχει ξεφύγει. Από όλες τις απόψεις έχει ξεφύγει. Σε ευχαριστώ πολύ, τα λέμε. Έλα, για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο μου, ναι. Ο Τάσος Πανιούνιος είμαι, συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού και σε όλη την οικογένεια του Άρη. Δεν θα σε καθυστερήσω πολύ, να είσαι καλά. Θέλω να στείλω πολλά ευχαριστώ και μπράβο στα παιδιά του Πανιούνιου που νικήσανε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Να είσαι καλά Γιώργο μου και πάλι συλληπιτήρια στο παιδί. Γιατί στο παιδί, έχουμε συλληπιτήρια... ένα άλλο άσχημο νέο που έγινε πριν από λίγη ώρα. Έπαιζε η Λιούπολη στο γήπεδό της,
γάμα αθήκη είναι η πρώτη Λιούμπου, δηλαδή η πρώτη αθήκη, κέρδισε ένα ράουτ, πήγε ο παίκτης να το εκτελέσει, άφησε την μπάλα σε ένα συμπαίκτη, έκανε δύο βήματα και πέσε ξερός. Ναι, το έκο, είναι πολύ τραγικό, δηλαδή εντάξει, και τώρα, τρομάτισαμε. Αυτό με λυπεί περισσότερο, γιατί με λυπεί, με συγκλονίζει, διότι ο παίκτης αυτός έπαιζε στην Πέφκη και είναι το Απόλλωνα, τον πήγαμε στον Απόλλωνα και το δώσαμε δανεικό στην Ηλιούπολη, φέτος. Και φαντάζομαι ότι θα ήταν άκρας υγιές το δοδοπίδα. 22 χρονών. Τι να είχε, τίποτα. 22 χρονών, ξέρω τι θα πει, 35, 22 χρονών. Και ευτυχώς υπήρχε απειδηνωτής, δεν λειτουργούσε καμιά του καθόλου. Ήρθε ένα ασθενοφόρο, του ξαναβάλλω τον απειδηνωτή, έδωσε ένα μικρό παλμό και τώρα τον πάμε νοσοκομείο. Θα πάω τηλέφωνο, περιμένω τον Βελέτζα να πάρει τηλέφωνο, να μου πει τι γίνεται. Μάλιστα. Να σου πω, ξέρεις αυτό το μπεκτούρα που πήραμε τον επιθετικό χθες, από τον Άγιο Ιερό Θεό? Όχι. Έναν, νομίζω από την Πολυπυρώτη. Μιλάς για center for. Ναι. Είναι καλός. Άμα λέω τον ίδιο που είχα δει εγώ πέρυσι, είναι καλός. Είναι καλός, ε. Ο περσινός που είχα δει, έτσι. Αν λέμε τον ίδιο. Ναι. Τον ίδιο λέμε, ένα έτσι, εντάξει, ένα παιδί καστανό, έτσι. Ναι. Έγινε Γιώργο μου, πανιονάρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Για χαρά. Έλα, φίλε. Βέβαια. Ναι. Καλησπέρα, Αντολουτάκη, Φούξο, με Γιώργο, τι κάνεις? Έλα, καλά έχει. Ωραία, Γιώργο, θέλουμε να ακούσουμε μπάλα, αλλά τι μπάλα να ακούσουμε με αυτά που γίνονται. Τι μπάλα να ακούσουμε, δεν έχουμε όρεξη για μπάλα. Με αυτά που γίνονται, να πούμε τα πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, να πούμε. Με την μπάλα την αδικοχαμένη και τον πατέρα, να πούμε. Να την διαβασινάει το παιδί τους. Τελικώς έμαθα ότι αυτό είναι, ενημερώθηκα τηλεφωνικός και γραπτός ότι κάποιος Αλβανός 23χρονος είναι, ναι, ο δολοφόνος. Δεν ξέρω εσύ αν ακούσει κάτι. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο με αυτόν? Ναι. Να κάνει ένα παιδί και στα 19, ναι, του να πάθει ό,τι έκανε αυτό στον πιτσιρικά, να το πάθει ο γιος του. Να δούμε πώς θα αισθανθεί, εκεί θα είναι μεγαλύτερη τιμωρία του. Δεν είστε γύρω, κατάλαβα ότι λες, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός είχε και ποινικό μητρό βαρύτατο, ρε παιδί μου. Τον είχαν εξαρτήσει το 19, διάβασα και ενημερώθηκα για τέτοια πράγματα, για επίθεση σε οπαδούς άλλης ομάδας τώρα. Αλλά δεν μπορώ να πω ποια ομάδα είναι, ούτε μπορώ να... Εντάξει, ξέρω ποια είναι, αλλά δεν μπορώ να την πω, ας πούμε. Εσύ καταλαβαίνεις ποια είναι. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδί μου? Τώρα για μπάλα σήμερα τι να δούμε? Περιμένουμε τώρα να ξεκινήσει 2-0 ο Αστέρας. Ο Αστέρας θα γίνει 2-0. Καλή μου Αναστέρας, Έγινε, ρε. Για καλά, φίλε. Πόσο βλέπεις τον Όφτα Αράκο εσύ? Δεν ξέρω, άσε με τώρα, δεν έχω μυαλού γι' αυτό. Διπλό ξέρω, Γιώργο, άντε, γεια σου. Για καλά, έλα. Γιώργο. Έλα, φίλε. Είμαι από την Ηλιούπολη, από το γήπεδο. Α, μπράβο, έλα, δε μαγκά. Είμαι ο Κώστας, εσύ έχουμε συγκλονιστεί, δεν ξέρουμε το παιδί τι έχει. Εμένα μόλις μου το είπε ο Βελέτζας, έπαθα πλάκα. Έπεσε κάτω στο 5ο λεπτό, στο αράουτ, κατευθείαν. Αυτό μου είπε, ναι. Δεν είναι όλοι από πάνω του, ήρθα το ασθενοφόρο σε 10 λεπτά. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις πάντως. Εμένα μου Βελέτζας ότι όταν του βάλω τον απειδηνωτή δεν έχει κανένα παλμό. Ναι, αυτό έχω ακούσει κι εγώ, αλλά δεν θέλω να το πιστέψουμε. Oh. Είναι όλοι συγκλονισμένοι, όλοι κλαίνε. Είναι 22 χρονών πάλι, 22 χρονών. Και το ξέρεις τώρα στο Λάμπι, έτσι έχουμε μιλήσει και πέρυσι, ναι, άστο. Το ξέρω όταν ήταν 17 και έπεσε στην Πέφκη. Και ήταν αντίπαλος με τον Πετράνωνα. Σου λέω, να βλέπεις τώρα 22 παίκτες να κλαίνε, όλα τραβάνε τα μαλλιά τους. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα. Το παιχνίδι διακόπη. Διακόπη, ναι, εγώ έφυγα. Δεν υπάρχει κουράγιο, όλοι κλαίνουν οι παίκτες. Έχει διακοπή μάλλον 99%. Στο 5ο λεπτό, ε. 5ο, αν ήταν ο 6ο, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Για καλά. Τώρα μόλις με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός του παίκτη, ο αδερφός του Λάμπη, και μου είπε ότι είχε περάσει κορονοϊό. Δεν μπορούσε να πει άλλη λεπτομέρεια, κλαίει κι αυτός, δεν μπορεί να συνεφέρει τον πιτσιρικά ακόμα. Θα επικοινωνήσουμε αργότερα, να δούμε τι γίνεται. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Γεια σου, Χρήστος ΑΕΚ. Ναι. Αθήνα. Ναι. Ήθελα να σου πω κάτι, ο Γιώργο. Ακούω συνέχεια την εκπομπή σου, τις αναλύσεις που γίνονται, ακούω και από εκδήλωση κλπ.
κλπ. Εγώ πάνω κάτω έχω μια στην ηλικία τη δική σου. Ναι. Τι θέλω να πω, αυτό το φαινόμενο θέλω να αναλύσω φέτος. Δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά της άνοιξης. Δηλαδή, τα βάζουν με τον πρόεδρο Φερρυπίν, έτσι. Ας φτάσουμε στο Μελισανίδη. Φέτος το Μελισανίδη το καλοκαίρι λέγανε, μπράβο πρόεδρε, είχε κάνει 10-11 μεταγραφές, άλλαξε όλη την ομάδα. Όπως το είδες και εσύ. Ναι. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έφερε παίκτες. Και ο Άμραμπατ καλός. Και ο, πώς το λένε, και ο Λιβάη καλός. Και ο Αραούχο καλός. Και ο Βράνης ξανά. Και ο ένας και ο άλλος, δηλαδή έφερε αρκετούς παίχτες. Και όλα τα λέκρυθε με περγαμινές και ο Μισλέν και τα λοιπά. Αρκετοί παίχτες. Έχω παρατηρήσει την ΑΕΚ φέτος ότι τι κάνει. Παίζει 10 λεπτά και μετά σταματάει. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι δεν είναι... Καταρχήν ο πρόεδρος δεν το συζητάμε, έτσι. Άρα ερχόμαστε τώρα στον προπονητή και στο γυμναστή. Δεν βλέπεις ότι η ομάδα είναι αγυμναστή. Δεν βλέπεις ότι στο δεύτερο ημίχρονο σχεδόν κλατάρουνε. Μετά. Δεν είναι το θέμα πώς παίζει ο αυτό ομάδα. Έχει ξεκινήσει από το μάτς του Όφη στο 3-3, αν θυμάστε. Ναι, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, να πω το εξής. Είναι δυνατόν η ΑΕΚ σε πόσους βαθμούς φέτος. Έχει χάσει 3-6-9 βαθμούς συνεχόμενοι στο γήπεδό της. Με ανατροπές σχεδόν. Το ίδιο με τον Όφη. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έπαιξε μπάλα με τον Όφη. Δεν έπαιξε μπάλα με τον Απόλλωνα. Από 2-0, πώς το λένε, 2-2, 3-3, ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η ομάδα δεν είναι σοβαρή. Δεν έχει δέσιμο, δεν έχει συνοχή, δεν είναι γυμνασμένη. Προχθές, ας πούμε, με τον Πόλο, δεν μπορούσα να τη γνωρίσω στο δεύτερο ημίχρονο. Χάνει αδιόρθωτα. Και δεν να σου πω κάτι, είναι πολύ αλλοπρόσαλη. Θα δει σήμερα, ας πούμε, παράδειγμα που παίζει με τον Άρη, θα δει μια άλλη ΑΕΚ. Με τον Μπάουκ είχε μια καλή λειτουργία, αμυντική και επιθετική, μπορώ να πω. Ήταν οι γραμμές κοντά. Προχθές δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ας πούμε, το που είδαμε. Δεν ερμηνεύεται. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Γιώργο μου, στην ΑΕΚ. Δυστυχώς, όσο και αν είναι συμπαθής, είναι θέμα για νίκη. Αυτός ο προπονητής δεν πιστεύει ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη ομάδα μέσα από την ΑΕΚ. Στερείται προσωπικότητας, φυσιογνωμίας, να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί, ας πούμε, δεν έχει αυτό το εκτόπισμα, ρε Γιώργο. Δεν έχει, ας πούμε, αυτή την διαδρομή να έχει περάσει από μεγάλες ομάδες. Παρόλο που είμαι συμπαθής, δεν μπορεί να μεταδώσει πάθος στους παίκτες. Μην προσπαθούμε να κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Δεν είναι ότι δεν έχει παίχτες στην άμυνα, αυτό παραμύθια. Έχει τόσες εναλλακτικές που δεν τις είχε ποτέ. Και έτσι να παίρνουμε πρωταθλήματα με παίχτες που δεν ήταν αυτού του Βεληνικού. Δεν πηγαίνουμε πολύ παλιά. Εγώ έτσι μπορώ να το ερμηνεύσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι γνώμη σου. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Μπράβο. Είναι όμως δεν είναι και αγύμναστη ομάδα. Και δεν μπορεί, ας πούμε, δεν παίζει κοντά τις γραμμές, το γήπεδό της, ας πούμε, παναπάβεται, δεν υπάρχει σοβαρότητα. Τέλος πάντων, ρε Γιώργο, τι να πω, ας πούμε, αυτά βλέπω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Και εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για καλά. Για όσους άρχισαν τώρα τα διόμουνα, να πω το άσχημο μαντάτο. Η Λιούπολη έπεσε τώρα στο γήπεδό της, πρωτάθλημα Γάμα Αθηνικής, η Λιούπολη... Είναι η πρώτη βαθμολογία, φαβορή για άνοδο στην Β' Εθνική. Στο πέμπτο λεπτό, κέρδισε ένα ράουτ, πήγε να το εκτελέσει ο Λάμπη, ο οποίος είναι στην Ηλιούπολη δανεικός από τον Απόλλωνα, το στείλαμε το καλοκαίρι. Άφησε το ράουτ, δεν το έκανε αυτός, το έδωσε ένα συμπαίκτου, έκανε ένα βήμα, δύο βήματα και πέσε κάτω ξερός. Τρέξανε, κλινικά νεκρός. Ευτυχώς υπήρχε αμυδινωτής. Δεν έδινε κανένα παλμό. Ήρθε στον ασθενοφόρο, του ξαναβάλε να πει την οτή συνεχώς, έριξε ένα μικρό παλμό, δεν μπορούσε να συνέλθει το παιδί. Πάνε στο νοσοκομείο. Το μάτι διεκόπη, ήταν φυσικό αυτό, έφυγαν όλοι οι παίκτες που τα κλάματα και οι συμπαίκτες και οι αντίπαλοι. Ο κόσμος έφυγε από το γήπεδο. Θα μάθουμε νέα σε λίγο. Έλα φίλε. Έλα αγόρι μου, καλά είσαι. Καλά. Είμαι ο Αντωνάκης ο Κίπερ. Σε κατάλαβα, σε κατάλαβα. Σου, φίλε μου, είμαι στεναχωρημένος από χτες με αυτά που γίνανε, αλλά δεν θα πω τίποτα, τα είπα όλα χτες. Τα είπες όλα. Πονίβω όντως εν τη ερήμο. Εγώ ήθελα να πω κάτι το οποίο, παιδιά, με ενοχλεί από τους ακροατές. Όταν παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε κάποιον άνθρωπο, γιατί σε έδιωξε η τάδε εταιρεία. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί είπες αυτό για το χοντρό και ο άλλος, παιδιά. Αυτά τα πράγματα δεν ρωτιούνται. Εγώ προσωπικά, που είμαι 45 χρονών άνθρωπος, όταν έχω δει άνθρωπο να έχει απολυθεί,
Ποτέ μου δεν τον ρώτησα γιατί σε έδιωξαν. Είναι άσχημο αυτό. Είτε γιατί γούσταρες έφυγες, είτε γιατί η συνεργασία σας δεν ήταν αυτή που ήθελες, είτε γιατί ήθελες να πας να δουλέψεις αλλού, γιατί εσύ είσαι ο μόνος μάγκας δημοσιογράφος, ο οποίος και στο κανάλι του Πειραιά να έρθεις, που έχει 0,02 ακροαματικότητα, θα την ανεβάσεις 70%, είσαι τέτοιος δημοσιογράφος. Καταλαβες. Στην ουσία δεν έχασε ωρία, στην ουσία δεν έχασε εσύ. Άλλοι χάσανε, αυτοί που σε διώγουν. Εγώ αν είχα λεφτά και ραδιοφωνικό σταθμό, θα είχα μέσα ισόβιο, θα σου είχα κάνει συμβόλαιο. Το δεύτερο είναι, φίλε μου, έχεις ένα καλό, ρε φίλε. Πολλά καλά, έχεις κάποια κουσούρια, αλλά ένα από το καλό σου είναι ότι είσαι αιώνιος έφηβος. Δεν γερνάς ρε μπαγάσα με τίποτα. Ο τρόπος που σκέφτεσαι, ο τρόπος έμιασα, που μιλάς... Έμοιασα της μάνας μου. Ορίστε. Έμοιασα της μάνας μου. Όχι αυτό, ο τρόπος που μιλάς, συμπεριφέρεσαι, σκέφτεσαι, η μουσική που ακούς δεν είναι μόνο ότι την ακούς και σου αρέσει. Εσύ σε ροκάς κυριολεκτικά, όχι μουσικά. Ο τρόπος ροής σου είναι ροκ, από αυτά τα λίγα που ξέρω. Είσαι ροκάς, δεν θα γεράσεις ποτέ και θα σου πω κάτι, γιατί εγώ ποτέ στη ζωή μου το ορκίζομαι, δεν έχω γλύψει άνθρωπο, γιατί μετά το είχα κάνει 2 φορές μικρότερο και σκάθηκα τον εαυτό μου. Θα σου πω κάτι, σε αγαπώ πάρα πολύ, σε λατρεύω, σε θεωρώ φίλο μου, κολλητό μου, καλύτερα και από τον πατέρα μου, γιατί αν και Ολυμπιακός, φανατικός, σου έχω πει την περίπτωσή μου, ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε διαφωνήσει. Αυτό σημαίνει κάτι για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε έτσι και θα ήθελα να βάλεις, ρε φίλε, ένα τραγούδι για πάρτι σου, στο αφιερώνω, από του ZZ Top, επειδή δεν ξέρω καλά αγγλικά, πρέπει να λέγεται El Grange, μου φαίνεται. Μέσα είσαι, τα λέμε. Κατάλαβες και σου είπα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Το βάζεις κάποιες φορές. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, φίλε. Βάζεις κάποια το άλλη στιγμή, πολύ αγάπη. Κάποια άλλη στιγμή, κάποια άλλη στιγμή, για να πάμε στο επόμενο, θα ναι. μου πεις και τα κουσούρια μου. Αυτά έχω ανάγκη να μου πεις. Εντάξει, έχεις, αλλά επειδή έχεις θα μου τα πεις. Περισσότερα θετικά, Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Ποιος δεν έχει κουσούρια? Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Σε μία φάση τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Ρε Γιώργο, εγώ έχω όνειρο ζωής, γιατί σας ακούω πάνω από 25 χρόνια. Δεν σε ενοχλώ. Μία φορά, όποτε γουστάρεις, όποτε θέλεις, να με καλούσες στην εκπομπή σου, να σε βλέπω από κοντά, να δω αυτή τη μαγεία. Πώς είναι να είσαι με τον Γεωργίου στο γραφείο του, να ακούει, να ροκάρει, να μιλάει και σουρκίζομαι, δεν θα βγάλω άχνα. Θέλω μόνο να σε δω. Είναι, αυτό το έφερε, φίλε, τι να σου πω, καλύτερα να γίνει αυτό παρά να μου δώσει την πλούσια του Φερρυπίν ο Μέση. Θα προτιμήσω να έρθω έστω μία φορά να σε δω μέσα στο, από κοντά, πώς βγάζεις την εκπομπή. Έγινε, Μέση, σε ευχαριστώ πολύ, Μέση μου. Θα το κάνεις, ρε μάγκα, αυτό, μου το υπόσχεσαι. Όχι, όχι τώρα, όποτε χαιρείς εσύ. Όχι, δεν το υπόσχομαι, άσε με. Δεν είπα ότι δεν το κάνω, δεν είπα ότι δεν το κάνω, αλλά δεν το υπόσχομαι, άστο. Δεν σου γουδάσει κάνω μήνυση, αλλά αν δεν θέλεις, θα με κάνεις τρισευτυχισμένο. Ειλικρινά σου μιλάω, γιατί είσαι ο καλύτερος. Τα λες, ρε φίλε, καλά, βέβαια λες και κάποια πράγματα που λέω και μαλακίες, την πίστη στο 40, αλλά λέω άστονες. Μα αυτά έχουν αξία, εκεί είναι η αξία. Όταν ανεβαίνει η πίεση. Αν ανεβάσει και την πίεση στο 40, εκεί είναι η αξία. Θα έχει πραγματικότητα. Έγινε, ρε, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Τι κάνεις? Καλά. Συντετριμένος με αυτά που γίνονται. Ναι. Δηλαδή, είχα την ομάδα μου που είναι για κλωτσιές, ούτε θέλω να ακούω πλέον, σου μιλάω ειλικρινά. Από τα χθες, Γιώργο, μεγαλώνω παιδιά, νιώθω κάπως. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος από τα χθες κοιμάται ήσυχος. Ναι, μωρέ, ναι, στα παπάρια το έχουν. Ποιον λέω, ξέρεις? Ποιον λέω? Το δολοφόνο. Όχι, δεν λέω το δολοφόνο. Αυτόν που έκανε άρση του νόμου του ορφανού, το Γιάννη τον Ιωαννίδη. Αυτόν τον αχαρακτήριστο. Ο νόμος, να πούμε, ήταν το ιδιώδημο.
το ιδιώνυμο το απέσυρε το ορφανό. Τον απέσυρε. Από τον όνομο του ορφανού, το ιδιώνυμο, τον απέσυρε ο Ιωαννίδης το 2005, μόλις γίνανε τα έκτροπα στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι. Που πήγαν μέσα στο Μέμπερ, στην πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχει πάρει από τότε στο λαιμό του αυτός ο άνθρωπος 5 ζωούλες, Γιώργο. Βάζω μέσα και την ψυχούλα του οπαδού του Άρη του Βούλγαρου. 5 ψυχούλες, Ιωαννίδη. Λοιπόν, Γιώργο, αν ακούνε κάποιοι και θέλουν να λέγονται, ας πούμε, προστάμενοι του αθλητισμού, δεν ξέρω αν λέγεται Αβγενάκης, πώς λέγεται Μαρινάκης, ο Μαρινάκης. Μαρινάκη, να φέρεις τον νόμο του ορφανού πίσω. Γιατί εσύ κυβερνάς, Μαρινάκη, όχι ο Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης. Να φέρει τον νόμο πίσω, Γιώργο, να σωθούν παιδάκια, Γιώργο. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Ξυλοδαρμοί, βιοπραγίες, τραυματισμοί, ακροτηριασμοί, καμένα τρένα, αυτοκίνητα, μηχανάκια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 5 ψυχούλες έχει πάρει στο λαιμό του. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, 5 ψυχούλες Ιωαννίδη. Τι νόμισες, θα είναι μόνο του Παναθηναϊκού ή οπαδί. Να ντρέπεσαι. Αυτό, Γιώργο. Για χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Έλα, ρε. Θα συμφωνήσω, Γιώργο, και εγώ με τον Μίτσο για το ιδιώνυμο. Ποιος θέλει αυτό, η πολιτεία. Μήπως μπορεί να μου πει, Γιώργο, τι γίνανε οι δολοφόνοι του Φιλόπουλου. Δεν είναι έτσι. Προχθές είχε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είπε ο ΠΑΟΚ ότι δεν θα έχει κανένα φύλακο. Πώς μπήκαν όλοι αυτοί και μπήκαν στους επισήμους και κατώσαν οι φύλακοι που θα μου πεις. Κοίταξε, το ιδιώνυμο, να το κάνουμε λιανά το θέμα, που το έχει κάνει τότε ο Ορφανός. Ο Κώστας Ορφανός. Ο Κώστας, λέω, ο Γιώργος Ορφανός. Ναι. Ο αδερφός του ποδοσφαιριστή. Ναι. Αφορούσε τις συμπλοκές μέσα στο γήπεδο. Και όχι να είσαι στην παραλιακή του Λευκού Πύργου. Εκεί δεν υπάρχει κανένα ιδιώνυμο ποδοσφαιρικό. Γιώργο, ο κόσμος έχει λαλήσει. 180% ψάχνει τα λήματα και βρήκανε. Κάποια, ηρωίνη, κοκαίνη, ναρκωτικά συνέχεια. Έχει, ο κόσμος έχει λαλήσει και ό,τι γίνεται. Τα δε παιδιά από 5 μέχρι 10 χρονών, με αυτά τα lockdown έχουν πάθει τη συνεξία. Χάσανε μια γενιά ολόκληρη. Αυτά όλα είναι του συστήματος, συμφωνείς. Χαμό γίνεται. Και τώρα Γιώργο μου θα σου πω για τα κουσούρια σου. Έχει ναι, δύο κουσούρια. Μπράβο, μπράβο. Το ένα κουσούρι σου είναι ότι είσαι μουνόδουλος. Δεύτερο κουσούρι σου είναι. Όχι, όχι, όταν είσαι το πρώτο είναι ότι είμαι. Μουνόδουλος. Πάλι δεν κατάλαβα. Μουνόδουλος. Α, δουλικό δηλαδή. Ναι, μουνόδουλος. Δηλαδή αγαπάς γυναίκα μου το λένε. Ναι. Το δεύτερο κουσούρι σου είναι ότι δεν είσαι ΛΟΑΠΚΙ. Γιατί αν είσαι ένα ΛΟΑΠΚΙ κουσούρι, δεν είναι αυτό, θα είσαι ένα κύριο τώρα. Τώρα εδώ τι επιτροπέ. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Αν είσαι ένα ΛΟΑΠΚΙ θα ανοίγαν όλες οι πόρτες. Έχω να ψηφίσει ένα νόμο σε όλα τα εργοστάσια και σε όλες τις επιχειρήσεις το 15% να είναι ΛΟΑΠΚΙ. Αλλιώς τρώει πρόσημο αυτό που έχει το. Την ποιοτεχνία. Είναι για να γελάσμα του. Τι άλλο θα ακούσουμε και μου λέει για αυτά που γίνονται. Έχουν πλακωθεί όλοι τα ναρκωτικά. Μα δεν είναι δυνατόν το 180% αύξηση τα λίματα. Κοκαίνη, ηρωίνη και χάπια. Μου λέω χάπια. Τι θα πάμε ρε Γιώργο, πάμε πεις. Πώς είμαι καταδύσει έτσι. Μήπως μαθαίνουν έτσι το σύστημα. Μήπως μαθαίνουν έτσι. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί όσο είμαστε κατά, το ασχολούνται όλοι με το φόνο που έγινε. Κακός. Εμένα με νοιάζει έναν Αλβανός, έναν κοδεξιό, έναν που λένε, γιατί ο Αλβανός άνθρωπος είναι. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Αλλά είμαι με αυτούς που φέρνουν να πούμε τον προσιλητισμό στην ομοφιλοφιλία, στον ρατσισμό, τον προφιλητισμό που κάνουν. Προσιλητισμό, προσιλητισμό όλο τον κόσμο. Να δείτε να γίνει το έλεγχο να δείτε εδώ. Τι να πω, ρε Γιώργο. Τι να δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω. Δεν είναι τυχόνα, δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται. Μας θέλει έτσι το σύστημα, να είμαστε όλοι down. Να μην μιλάει κανένας. Τέλος πάντων, αν τα λέμε στην Πορκού και θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Σταύρο που είναι στη Μάνη και στο φίλο μου τον Ντανιέλ. Και σε όλους τους ακροάτες. Ο Ντανιέλ κάθε μέρα στον χαιρετισμούς. Ναι, ναι, τον ακούω, τον ακούω. Το φιλαράκι μου τον ακούω να είναι πάντα καλά. Και να πρέπει να τον δω οπωσδήποτε, από χρόνια τον δω. Έγινε, ρε. Άντε, φιλάκια. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου Γιώργο. Καλά. Καλά εσύ. Θα βγάζεις να βολέμουν μια φορά την ημέρα συνέχεια. Ναι. Τίποτα άλλο. Αυτό. Πρέπει να ακούμε. Γιατί δεν λέτε τίποτα ψέματα. Αλήθεια λέει. Τώρα θέλω να πούν τώρα 14χρονο και έχουν συμμορία στη σχολεία. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Και το άλλο είναι τι θα παίξουν από τα σχολεία. Τι παίζουν μάλλον. Παίζουν ήδη. Παίζουν. Δηλαδή εμείς τώρα παίζουμε τον Άρη πάνω. Και εμείς θα πάμε να καταθέσουμε ένα λουλούδι και θα κάνουμε την ώρα του ψυχή. Έτσι. Και τελείωσε αυτό το θέμα.
Η ζωή συνεχίζεται, μπράβο μας. Ωραία κοινωνία. Κοινωνία της βίας, φίλε. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν μπορεί να μιλήσει κανέναν. Το βλέπεις τον δρόμο, πας στον δρόμο, οδηγάς. Βλέπεις τι γίνεται. Όλοι είναι μέσα στα νεύρα. Σε φάγαμε, τέλος, γεια. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια για Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Γεια σου, λέει, γεια. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Α, εγώ μιλάω. Δύσκολη ημέρα σημερινή με το παιδί που χάθηκε, αλλά ζωή είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις έναν πρόεδρο της Αμερικής που να ήταν λάτρης κάποιου ροκ συγκροτήματος. Γνωρίζεις? Όχι. Ήταν ο Bill Clinton που ήταν στους James Gang και ήταν φίλος με τον Joey Walsh. Θέλω όμως να μου βάλεις, ο Joey Walsh αυτός εδώ ήταν υποψήφιος για τους Ρεπουμπλικάνους, αντίπαλος του Ρίγκαν. Ο Ρίγκαν του πήρε τη δουλειά, την θέση. Ναι. Αυτό το πράγμα για την ιστορία. Ο καουμπόι, λοιπόν, ναι. Θα ήθελα να παίξει με τον James Gunn, αλλά να παίζει μέσα τον Tommy Bolin. Το Standing in the Rain, αν μπορείς να το βάλεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για καλά. Για πάμε, έλα. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε. Ωραία. Ναι. Γεια σου Γιώργο, Γιάννης από Κέρκυρα. Γεια σου Γιάννο. Είναι πρώτη φορά που σε παίρνω τηλέφωνο, παρόλο που σε ακούω χρόνια. Ναι. Είμαι άνω των 50 κι εγώ. Ναι. Ο παδός του Ολυμπιακού είμαι. Κέρκυρα Ολυμπιακός. Κέρκυρα Ολυμπιακός. Και άω Κέρκυρα κατά το παρελθόν. Πριν συμβούν όλα αυτά τα τραγελαφικά που ζήσαμε εδώ στο νησί. Τέλος πάντων, κάποια άλλη στιγμή θα τα δείτε αυτά, γιατί τα ξέρω καλά από μέσα, να μάθεις και εσύ κάποια πράγματα, έτσι λίγο περίεργα. Τι ήθελα τώρα να πω, καταρχήν να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου για αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Τι να πει κανείς, ειλικρινά, τι να πει κανείς για αυτά τα περιστατικά. Νομίζω ότι αυτή η μορφή της βίας είναι μη αντιμετωπίσιμη. Όταν ξαφνικά στον δρόμο σταματάνε πέντε άτομα, σου λένε τι ομάδα είσαι, σε Άρης και σε μαχαιρώνω, τι να πει κανείς. Πώς να τα αντιμετωπίσεις, Γιώργο, αυτό. Τι να πει κανείς, πραγματικά. Το Γολγοθά μόνο που έχει να ανέβει η οικογένειά του. 19 χρονο παιδί. Τι να πει κανείς για το τίποτα. Τέλος πάντων, να πω δύο πράγματα θέλω για τον Ολυμπιακό. Όχι ειδικά, θέλω να πω γενικά για τον Ολυμπιακό δύο πράγματα. Ναι. Εμείς οι Ολυμπιακοί φέτος δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπουμε, είναι δεδομένο. Και οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό νομίζω είναι υπομένοι, τους έχω ακούσει και από σένα και από άλλους συνακροατές. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ομάδα που είναι αίτητη. Με σβηστές τις μηχανές έχει τελειώσει το πρωτάθλημα από τον Νοέμβρη, όχι από τον Δεκέμβρη. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι για μία ακόμη χρονιά είναι η μοναδική ομάδα που κουβαλάει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και τι θέλω να πω για αυτό το πράγμα. Κληρώθηκε σε έναν όμιλο με τον εκπρόσωπο της Γερμανίας, της Τουρκίας και του Βελγίου. Χωρών που στο ranking του ευρωπαϊκό είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς. Και μην μου πει κανείς ότι η Άιντραχτ, η Άιντραχτ είναι η εκπρόσωπος του γερμανικού ποδοσφαίρου στο UEFA. Και έκανε το χρέος του, πέρασε δεύτερος. Από εκεί και πέρα επίσης θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταρρύψει και εκείνο το μύθο που έλεγε ότι παίρνει το πρωτάθλημα. Μα μισό λεπτό. Και γι' αυτό βγαίνει... Τώρα να βάλεις την βελγική ομάδα που έχει κληρωθεί ο Ολυμπιακός, θα την βάλεις πάρα από τον Ολυμπιακό σαν μαγαζί, σαν πρεστής. Σε καμία περίπτωση. Τότε σε καμία μπορείς. Περίπτωση. Ούτε την τουρκική θα βάλω. Είναι τότε... όμως, Γιώργο μου, εκπρόσωποι χωρών που το ποδόσφαιρό τους, το ranking της UEFA, το τοποθετεί πιο πάνω από εμάς. Τι να κάνουμε. Ναι, αλλά ποια ομάδα είναι για από τη Σλοβενία. Δεν έκανε το χρέος του Γιώργο, δεν πέρασε δεύτερος. Μα, να σου πω κάτι άλλο. Δεν θα είχε κάνει το χρέος του, εάν δεν πέρναγε. Σαφώς. Το έκανε όμως το χρέος. Δεν έκανε καλά χρέος. Έπρεπε, μπορούσε να περάσει και το έκανε. Σαφώς. Άρα θα έλεγα ότι ήταν πιστός σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Η υπέρβαση ήταν να βγει πρώτος. Δεν την έκανε. Αυτός ο Ολυμπιακός ο φετινός. Ναι. Επίσης, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια, στους ομίλους του Champions League, δεν περνάει με εξαίρεση φέτος που δεν πέρασε επειδή παίρνει το πρωτάθλημα. Έχει αποκλείσει σειρά ομάδων, μπαίνει σε ομίλους και εκεί ξέρεις ποια είναι η γνώμη δική μου, Γιώργο, γιατί δεν κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο. Διότι το πρωτάθλημα το δικό μας δεν είναι ανταγωνιστικό. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ομάδες αγγλικές, ισπανικές, γερμανικές. Και ο λόγος που δεν είναι ανταγωνιστικό έχει μεγάλη ευθύνη ο Ολυμπιακός.
Γιώργο μου, αυτά λέγονταν κατά το παρελθόν, την εποχή του Κόκαλη. Όχι, 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 για άλλο λόγο. Θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Δεν μιλάω για παρασκήνια για τέτοια πράγματα. Ναι. Διότι αν ο Ολυμπιακός δεν αντιδρούσε έτσι στα τηλεοπτικά, θα έπρεπε κανένα φράγκο και μικρότεροι να ενισχυθούν και να γίνουν το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Αλλά τον Ολυμπιακός λέει, αφήστε τα λεφτά δικά μου. Πάρε εσύ Απόλλωνα, πάρε εσύ Ιωνικέ, ένα 600 και εγώ θα πάρω 9 εκατομμύρια. Ε, όχι, ρε. Γιώργο, δεν αντιλέγω σε αυτό. Ήθελα όμως, συνδυάζοντας αυτό που λες με κάτι άλλο, να πω και το εξής. Επειδή άκουγα προχθές ή εχθές ή προχθές που έλεγες ότι ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του ρόστερ των τριών μεταξύ των ομάδων. Ναι, 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 αυτό ισχύει τώρα. Γιώργο, η διαφορά του Ολυμπιακού είναι μία. Ότι λειτουργεί ως οργανισμός από κάτω, από τη βάση, μέχρι και την κορυφή. Άκουσε με αυτό. Επαγγελματικά. Άκουσε. Να πω ένα μισό λεπτό. Μα το έχουμε πει αυτό. Είναι πολλά εκτιμότερο μπροστά ο Ολυμπιακός. Σαν μαγαζί από τα υπόλοιπα. Αυτό λέμε, Γιώργο. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το αποδεχτούν και οι άλλοι σύλλογοι και να καταλάβουν ότι μόνο μέσα από μια τέτοια λογική και σε βάθος χρόνου μπορούν να φτάσουν εκεί που είναι ο Ολυμπιακός. Και πού είναι. Είναι, Γιώργο, το ότι πριν δύο χρόνια, τρία, εντάξει, παραπάνω, είχε τον προπονητή που πήγε στην Μπαρσελόνα. Είχε τον Ζαρντίν. Είχε τον Σίλβα. Γέμισε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με παίχτες δικούς του, είτε Έλληνες που τους μοσχοπούλησε, από Ρέτσο, από Τσιμίκα, από Μανολά, είτε παίχτες τους οποίους τους πήρε τσάμπα, π.χ. Μαζουάκου, και τους πούλησε εκατομμύρια ευρώ, και αυτή τη στιγμή πρωτοστατούνε σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτά δεν γίνονται τυχαία. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στον πάγκο σου είναι ο Κριστιαν Καρεμπέ. Και είναι χρόνια. Εγώ ειλικρινά στο λέω, ο Ολυμπιακός τον βλέπω και νιώθω πάρα πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Βλέπω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει στον τρόπο λειτουργίας του συνολικά. Ως οργανισμός. Αυτό αν δεν το αντιληφθούν οι άλλοι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ναι, αλλά πρέπει να βλέπεις επίσης ότι αρχίζει και ξυλώνει το πουλόβερο. Σίγουρα υπάρχει θέμα. Είδες, από εκεί ξεκίνησα και σου το είπα. Και σου λέω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Εγώ σε αυτό που είπες, αυτό που είπες, αυτό που είπες τώρα ότι το μαγαζί αυτό απέχει πολύ, είναι γεγονός, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια το πουλόβερ αρχίζει και ξυλώνεται. Φεύγει γαζί-γαζί. Και αν θα σταματήσει αυτή η ιστορία ή όχι. Γιατί υπάρχει ένα κατήφορο. Ο κατήφορο θα έχει το τέλος της ζωής, λάσκαρη. Όχι. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη συνέχεια, έχει δυναμικό πρόεδρο και θεωρώ ότι στα αγωνιστικά προβλήματα και σε κάποια άλλα που υπάρχουν θα βρεθούν άμεσα λύσεις. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό και δεν απογοητεύομαι από αυτό που βλέπω. Μπορούμε και να το εξηγήσουμε γιατί ο Ολυμπιακός φέτος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, στο ξαναλέω, δεν πρόκειται να κατέβει σκαλοπάτια. Και το πρωτάθλημα θα πάρει και πιστεύω ότι και με την Αταλάντα ακόμα, αυτός ο Ολυμπιακός που βλέπουμε θα είναι ανταγωνιστικός. Δεν σου λέω ότι θα περάσει. Σου λέω όμως και θυμίσουμε ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Μακάρι. Έχει ναι. Και, Γιώργο, και το εννοώ. Ήθελα. Και το εννοώ αυτό. Το πιστεύω, Γιώργο μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μουσικά σου ακούσματα. Εγώ βέβαια είμαι λίγο περισσότερο προς το χώρο του hard και του heavy, περισσότερο ως νεότερο παιδί. Ναι, ναι. Εάν θα μπορούσες κάποια στιγμή το Here I Go Again των Whitesnake. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για πολύ, για να ξαναπούμε. Για πάμε, έλα. Ναι. Μας ακούτε? Ναι, ναι, με ακούτε? Τώρα βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, άκουσα τον προηγούμενο φίλο και τρελάθηκα ως προς το εξής. Γυρίζω λίγα χρόνια πίσω. 1996. Πρώτα απ' όλα λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, έτσι, εξ αρχής. 1996, συνέντευξη τύπου Χουάνα Ραμόν Ρότσα. Τη θυμάστε μετά το μάτς με την Άντ, νομίζω. Ναι. Θυμάστε που του έχουν κάνει ερώτηση και ο φίλαθλος τύπος του Ολυμπιακού και διάφοροι που του λένε και ποια είναι η Νάντ που πέρασες και με τη Λέγκη έπαιξες δύο φορές όταν έφτασε ο Παναθηναϊκός στους τέσσερις. Ναι. Γιατί λέει τώρα, ας πούμε, νομίζω είπε για την Άιντραχτ ότι είναι εκπρόσωπος της Γερμανίας. Δεν ίσχυσε το ίδιο τότε. Ότι έκανε το καθήκον του, ναι. Ότι έκανε το καθήκον του. Τότε δεν το είπε κανένας αυτό. Θυμάστε τι έκανε ο τύπος τότε, τι έλεγε όλος ο τύπος και όλη η τηλεόραση. Και ποιες ομάδες πέρασε ο Παναθηναϊκός τότε. Ναι, όχι, τη Σλόβαν, παλιά. Ναι, τη Σλόβαν, λέγανε τη Λέγκια, λέγανε τη Νάτ, η οποία ήταν πρωταθλήτρια, ναι, πρωταθλήτρια Γαλλίας κτλ. Δεν είπε κανένας τότε ότι ήταν ο εκπρόσωπος της Γαλλίας στην Ευρώπη, η Νάντ, ή ο εκπρόσωπος της τάδε χώρας κτλ. Ενός πιο ανεπτυγμένου πρωταθλήματος. Γιατί το λέω αυτό, αν δεν παραδεχτούμε τα λάθη μας διαχρονικά,
Δηλαδή, αν τώρα, ας πούμε, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, συγγνώμη, δεν παραδεχθούν ότι εντάξει, προχωράνε κάποια πράγματα στην Ευρώπη από τον Ολυμπιακό και τότε προχωράγανε από τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα και την οποιαδήποτε ομάδα, δεν πάμε πουθενά. Ο καθένας υπερτονίζει τα δικά του και μόνο. Και κάτι ακόμα, όσον αφορά την οργάνωση του Ολυμπιακού και την οργάνωση όλων των ομάδων, όταν ξεκίνησε να παίρνει πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός επικόκαλη, ήταν οργανωμένο σωματείο. Εσείς που τα ξέρετε καλύτερα που ήσασταν τότε. Όχι. Εντελώς ανοργάνωση όταν ανέλαβε ο Κόκαλης. Την οργάνωση όλη την έκανε ο Θωμάς που έγινε διευθύνων σύμβουλος. Να πω ότι πώς ακριβώς λειτουργούν οι μεγάλες εταιρείες, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Οι μεγάλες εταιρείες όταν δεν μπορούν να φτιάξουν κάτι από το μηδέν και καμία εταιρεία δεν φτιάχνει κάτι από το μηδέν, στην ουσία αγοράζουν μαγαζί. Ακριβώς. Δηλαδή τι κάνουν. Παίρνουν και μια εταιρεία η οποία μπορεί να μην. Να είναι και σε άσχετο αντικείμενο, δηλαδή για παράδειγμα μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που ξέρω εγώ ήταν πλην εταιρείες λιπασμάτων. Πηγαίνει δηλαδή το αφεντικό αυτός που έχει τα λεφτά και λέει τι φτιάχνετε εσείς λιπάσματα, ξέρετε κάτι, τα λιπάσματα δεν έχουν μέλλον, θα φτιάξουμε φάρμακα τώρα. Έτσι, και γυρίζει όλη την εταιρεία και όλο το υπαλληλικό προσωπικό να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο Κόκαλης τότε αγόρασε στην ουσία την ΑΕΚ. Αγόρασε όλο το προπονητικό team της ΑΕΚ, έτσι. Πήρε τη Ραχοκοκαλιά. Θυμίζω ότι είχε πάρει τον Αλεξάνδρου, πήρε τον Σαμπανάτζοβιτ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης, μεσαίος παίκτης που έχω δει στη ζωή μου εγώ να παίζει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που έκανε το εξάρι δεκάρι. Ναι. Ήταν ναι. Ο πρώτος που το δίδαξε. Και το ξαναείδαμε μετά πάλι με τον Παναθηναϊκό, με τον Βραζιλιάνο. Ξέχασε κάποιον άλλο που πήρε. Όχι μόνο τον Αλεξανδρή και τον Σάμπα. Μπατίστα. Και τον Μπατίστα, φυσικά. Τον Μπατίστα νομίζω ήταν νωρίτερα. Τον πήρε πάντως. Ναι, ήταν νωρίτερα. Αλλά και ο Αλεξανδρής ήταν λίγο νωρίτερα, νομίζω, πριν έρθει ο Μπάγεβιτς. Νομίζω μια χρονιά πριν. Αλλά στην ουσία αντέγραψε ένα μαγαζί. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω που δεν κάνει τώρα ο Μελισανίδης είναι γιατί δεν το κάνει αυτός ανάποδα. Βασικά εν μέρη το κάνει. Δηλαδή πήγε, ας πούμε, και είπε ποια ομάδα είναι ψηλό μοντέλο λειτουργίας, γιατί ήταν μπάχαλο η ΑΕΚ, τα Γιάννενα, ας πούμε. Και θα πάρω αυτούς και αυτούς. Αλλά δεν πήρε μια Ραχοκοκαλιά. Πιστεύω ότι παίρνοντας μόνο τον προπονητή δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να πάρεις ένα μαγαζί ολόκληρο που να δουλεύει κάτσε, καλά. Κάτσε. Και ο Ατρόμητος που πήρε το δεκάριο τους, τον Κάδαλη, πώς λεγόταν. Και εμείς που πήραμε τον Κάστρο, τι κάναμε, ο Απόλλωνας. Μα δεν παίρνεις έναν παίκτη μόνο. Δεν είναι τα Γιάννα ομάδα για πρωτάθλημα. Συμφωνώ ότι δεν είναι. Είναι άλλα τα μεγέθη. Δεν θες να πας στην Ελλάδα, ας πούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να πει ότι θα κάνω μια ομάδα που θα χτυπήσει τον Ολυμπιακό, εάν πλέει τα λίστια ο ΠΑΟΚ και θέλει να παρατήσει τελείως ο μεγαλομέτωχος του, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ, εγώ αν ήμουν Μελισανίδες θα αγόραζα το μισό ΠΑΟΚ μαζί με τη μισή ΑΕΚ και θα κόντραρα τον Ολυμπιακό. Γιατί κάτι τέτοιο έκανε ο Ολυμπιακός τότε για να κοντράρει τον Παναθηναϊκό και πάλι ήθελε και τη διαιτησία για να τον κοντράρει. Δηλαδή πήρε ένα έτοιμο μαγαζί ολόκληρο, έβαλε και μετά κάποιες προσθήκες με λεφτά. Πήρε μέσα στα χέρια του Παναθηναϊκού δύο σούπερ παίκτες, τον Γιαννακόπουλο και τον Τζούζοβιτς. Σωστά, ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα και μπορούσε, ας πούμε, να πει ότι θα το βάλει μέσα, το βάζε. Δηλαδή θέλει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση και όχι από το μηδέν. Από το μηδέν δεν έχω δει εγώ τίποτα ποτέ να φτιάχνεται. Ποτέ. Σε τέτοια επίπεδα μιλάμε. Θα φτιαχτεί από το μηδέν, αλλά σε διάρκεια χρόνου. Δεν έχει κανένας υπομονή πρώτα απ' όλα να το κάνει και δεν είναι σίγουρο ότι θα το κάνει και σωστά κιόλας. Δεν έχει κανένα στα άντρα να βγει να το πει. Μα αυτοί οι άνθρωποι δεν ρισκάρουν στις επιχειρηματικές τους κινήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να ρίξει κάπως 30 εκατομμύρια ευρώ, 50 εκατομμύρια ευρώ από το μηδέν. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις τους, τις ομάδες δεν ξέρω τι κάνουν. Μου έχουν βγει τα μάτια έξω. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε να πούνε θα ρίξω εγώ σε μια αγορά 50 εκατομμύρια και θα ξεκινήσουμε. Α, δεν ξέρουμε πώς γίνεται αυτό, θα το κάνουμε από την αρχή. Παίρνουν κάτι έτοιμο, το μοντάρουν και μας το λανσάρουν μετά. Έτσι, εντάξει, αυτό είναι επόμενο. Φυσικό είναι να γίνει. Έτσι. Έτσι, αυτό το πράγμα όμως δεν καταλαβαίνω, εφόσον έχει τα λεφτά και ο ένας και ο άλλος, και ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ και ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ, γιατί δεν αντιγράφουν την ιστορία. Ας πάει είναι... στην Πορτογαλία να πάρει την τρίτη ομάδα της Πορτογαλίας, που κάνει πρωταθλητισμό που είναι πολύ καλύτερη από την ελληνική, και ας πάρει τη μισή ομάδα. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Μάλλον δεν θα τα καταφέρει απέναντι στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Όχι, όχι. Γιατί ο Ολυμπιακός τότε πήγε το budget του επί δύο σε σχέση με του Παναθηναϊκού για να κατεβάσει από το θρόνο τον Παναθηναϊκό τότε, αν το θυμάστε.
Ναι. Εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι περιμένουν τώρα σιγά σιγά να συμβεί αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή να πέσει ο Ολυμπιακός στα τάρταρα, δηλαδή να αποδομηθεί η κατάσταση για να φανούν οι υπόλοιποι. Εντύπωση ότι περιμένουν τώρα σιγά σιγά να συμβεί αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή να πέσει ο Ολυμπιακός στα τάρταρα, δηλαδή να αποδομηθεί η κατάσταση για να φανούν οι υπόλοιποι. Κάτι που ένας θα κάνει μεγάλη ομάδα. Ακριβώς. Ο στόχος είναι να εκθρονήσουν τον Ολυμπιακό. Να μπουν στο Champions League και αυτοί, να πάρουν χρήματα κτλ. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα από αυτούς να λέει θέλω να κάνω την ΑΕΚ, θέλω να κάνω τον ΠΑΟΚ να παίξει την ωραιότερη μπάλα που έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα. Καλύτερη από τη ΑΕΚ του 90 ή καλύτερη από του Ολυμπιακού του 97 98. Ή του Παναθηναϊκού τάδε, του 98, ναι, ή από του Παναθηναϊκού του 96. Ή να παίξει το τάδε κτλ. Εγώ βλέπω ότι θέλουν να εκθρονήσουν κάποιον. Να εκθρονήσεις κάποιον ή αγοράζεις μαγαζί ή αγοράζεις τέλος πάντων αντιγράφεις το άλλο το μαγαζί. Ή παίρνεις ένα άλλο μαγαζί και τα λοιπά. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Ή περιμένεις τώρα να πέσεις σαν όριμο φρούτο. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ακριβώς είναι ο στόχος. Έχω μια αίσθηση ότι ίσως ο Μελισσανίδης όταν φτιάξει το γήπεδο να δοκιμάσει κάτι τέτοιο απέναντι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή του χρόνου ξέρω εγώ να πάει να πάρει από τις μισές ομάδες τις μικρές όλους τους παίχτες και να λειτουργήσει έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Απλά μου κάνει πολύ περίεργο. Για να πιάσουν αυτοί οι μικροί παίκτες σε μεγάλη ομάδα που θέλει να εκθρονήσει τον αντίπαλο, πρέπει η ομάδα αυτή να έχει κορμό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, τον κορμό όταν δεν μπορείς να το φτιάξεις από τον μηδέν. Όταν ο Ολυμπιακός, αυτό λέω, πρέπει να τον αγοράσεις. Όταν ο Ολυμπιακός έβαζε μέσα να πούμε παίκτες μικρού βεληνικού σε όνομα και έπιαναν, είχε τον κορμό του. Όταν η ΑΕΚ ή και τους μεγάλους παίκτες για ένα κορμό τρομερό και χώραγαν μέσα εκεί κάποιοι πιτσιρικάδες. Τώρα θα πας σε αυτό το Παναθηναϊκό να βάλει πιτσιρικάδες, μην πιο κορμό. Ναι, αυτό που λέω είναι το εξής. Ακόμα και οι προπονητές οι μεγάλοι, έχετε ακούσει ποτέ να λένε θέλω ξέρω εγώ 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και έρχομαι μόνος μου. Λένε θέλω όλο το προπονητικό μου team και θέλω όπως να θυμίσω απλά παραδείγματα, το Βαλβέρδε. Θέλω τον Όσκαρ. Τι είναι αυτός, τι χαρπαστός είναι αυτός. Ρε παιδί μου, στο σύστημά μου αυτός μπορεί να είναι ο ρουφιάνος των αποδητηρίων μου. Δηλαδή αγόρασε ένα μοντέλο ομάδας. Ο Ολυμπιακός τότε για το Βαλβέρδε, ας πούμε, πήρε ορισμένες μονάδες της Βιγιαρεάλ. Ήτανε τότε, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα ήτανε, μαζί με τον προπονητή. Και σε ρωτάω εγώ, τι έκανε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Δεν έκανε τίποτα στην Ευρώπη. Μεγάλο, έτσι, εντάξει. Όχι, ούτε μικρό. Δεν έκανε κάτι, ανάλογα με τα έξοδα. Το κόκαλι του 96 ήταν να κάνει κάτι στην Ευρώπη. Με πολύ μικρότερους παίκτες. Ναι. Το 98 το έκανε που πήγε από την φορά στις 8 και δεν πήγε στο τέλος. Εκεί το ξεγελάσανε και δεν το ξανακάνανε, θυμάστε. Έτσι. Εκεί του βάλανε, του φουσκώσανε τα μυαλά ότι θα πάρει το Champions League. Θυμάστε τι έλεγε τότε ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά. Πήραμε τον Ζάχοβιτς, δεκτό, τεράστιος παίκτης. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα προχωρούσε στους 100 της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Και λέγανε με τον Ζάχοβιτς θα πάρουμε Champions League. Δεν ξέρω πώς τους έκατσε το κεφάλι ολονών ότι θα έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, έπαιξε καλά με Real εδώ, αλλά ποια θα παίξεις με τους Γκαλάκτικους. Θα πάρεις το Champions League από τους Γκαλάκτικους. Και εκεί, μετά αν θυμάστε, αποδείχτηκε και σου λέει εντάξει, μέχρι εκεί είναι. Δεν πάμε παρακάτω. Το κατάλαβα μετά, το κατάλαβα. Το κατάλαβε μετά κατευθείαν. Το κατάλαβε, τότε τα χρονιά το κατάλαβε και μετά δεν μπορούσε και να τους ξεφορτωθεί όλους αυτούς. Πώς να βγάλεις αυτά τα συμβόλαια. Έπαιρνε νομίζω 800 εκατομμύρια δραχμές τότε ο Τζιοβάνι και έπαιρνε ο Ζάχοβιτς πιο πολλά. Δηλαδή τρελά λεφτά, δηλαδή παράλογα λεφτά, ας πούμε. Τέλος πάντων. Για θυμίσου πόσο έχει στοιχήσει, μάλλον πόσο έχει κοστίσει ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ναι. Και να τρελαίνεσαι. Ναι, και είναι παλαβά πράγματα. Μιλάμε για δις. Ναι, ήταν ο Κωνσταντίνου, γιατί ο άλλος που είχε πάρει από τον ΠΑΟΚ, ο αμυντικός, ο Παναθηναϊκός. Για ποιο λες τώρα. Κόλλησα τώρα. Για τον Μπανιώτη. Είχε πάρει το center back του ΠΑΟΚ, είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Για τον Μπανιώτη. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Τέλος πάντων, πολλά παλαβά πράγματα, αλλά αυτό που λέμε, τώρα θα μου πείτε είναι λίγο δύσκολο στην Ελλάδα για να ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα στην αρχή. Και ποια ομάδα είναι μοντέλο για να πεις ότι θα την αντιγράψει στην Ελλάδα. Καμία. Κοίτα στο εξωτερικό, ας πούμε. Πάρε την 8η της Ιταλίας. Πάρε 4 παίκτες από εκεί, 5. Όχι να γυρίζεις όλη την Αφρική να βρεις το ταλέντο, το υπερταλέντο. Πάρε μια δομή. Πάρε τον προπονητή και πες του ποιους θέλεις. Θέλεις 5 παίκτες από τη δικιά σου την ομάδα. Φέρε την ομάδα αυτή στην Ελλάδα. Η 8η ομάδα της Ιταλίας ή η 10η της Αγγλίας, έτσι. Καλά, εκεί τώρα μιλάμε για παλαβά μεγέθη, παλαβές διαφορές.
λάθος το παράδειγμά μου τελείως, ή θα είναι εδώ τον Ολυμπιακό, θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Πιστεύω εγώ τώρα έτσι. Αν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει και τη διάθεση βέβαια να το κάνει. Αν θέλει να εκθρονήσει τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, συγγνώμη αν κράτησα πολύ τη γραμμή. Ναι, ναι, μια χαρά. Καλά, κοιτάξτε. Έλα. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα από την Ηλιούλη στη πλέον Τρίπολη, λίγο έξω από Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τελείωσε το μάτς, τι γίνεται, 2-0 ήταν. Έληξε 2-0. Έληξε. Πρώτο ημίχρονο, να πω κιόλας ότι έβαλε γκολ Ολυμπιακός έτσι στο πρώτο λεπτό. Έληξε στο πρώτο ημίχρονο, ας ήταν πολύ καλύτερο στα Γιάννα, δεν απείλησαν. Επειδή ξέρω την ομάδα, δεν είμαστε αριθμοί Ολυμπιακός, αλλά την ξέρω την ομάδα, απλά για να το ξέρετε πόσο κακός είναι πλέον ο Παναθηναϊκός και γίνομαι κακός τέλος πάντων, σας νίκησε εκτός έδρας με τη δεύτερη του ομάδα, όχι με την πρώτη. Με τη δεύτερη του ομάδα. Με την πρώτη ομάδα δεν μπορούσε να νικήσει τον Απόλλωνα με τίποτα, δεν μπορούσε να του βάλει γκολ και ήρθε με τη δεύτερη και νίκησε στη Λεωφόρο. Αυτό ήθελα να πω και συγγνώμη στους φίλους μου Παναθηναϊκούς που τους αγαπάω πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να υποθεί και αυτό. Και κάτι ακόμα, συγγνώμη μην ξεχαστώ. Εμετική, δεν θέλω να πω τι έλεγα χθες όταν έμαθα αυτή την είδηση. Καταλαβαίνετε όλοι για ποιο πράγμα μιλάω, για τη δολοφονία του παιδιού. Εμετική, να ψοφήσουν στην κυριολεξία. Και βρίστε με, δεν με νοιάζει. Ποιοι? Ευχαριστώ πολύ. Ποιοι είναι αυτοί που. Αυτοί οι οποίοι τον δολοφόνησαν. Αυτά τα τομάρια τα ίδια. Συγγνώμη για τον φωνή μου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, φίλε μου. Δεν παίρνω χαμπάρι. Δεν υπάρχει τσίπα. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς. Ο πικυρικάς ο Λάμπη, το χαφ της Ηλιούπολης, πέθανε πριν από λίγα λεπτά. 22 χρονών. Έπαιζε η Ηλιούπολη σήμερα στο γήπεδό της, στο 5ο λεπτό, πήγε να εκτελέσει τον Αράου, τάφησε την μπάλα, έκανε 2 βήματα, έπαιζε ξερός, είδε το ασθενοφόρο, υπήρχε επιδιοδοτητή στο γήπεδο, δεν είχε παλμούς, το πήγαν στο νοσοκομείο και τώρα με πήρε τηλέφωνο ο Βελέτζας, είναι στο νοσοκομείο και μου λέει ο Λάμπη πέθανε. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο, Άγγελος από Γερμανία και Λίβερπουλ. Πήρα τη χειρότερη στιγμή. Ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Για τώρα, με πριν από ένα λεπτό πήρε τηλέφωνο ο Βελέτζας στο νοσοκομείο, μου λέει πέθανε. Όχι ρε γαμώτο. Γιατί τις προάλλες που είπε ο προπονητής των Ιωαννίνων ότι όσοι ποδοσφαιριστές γυρνάνε από COVID, βγάζουν αίμα από τη μύτη, δεν είναι καλό, μερικοί τον κοροϊδεύανε. Τι να πω τώρα, τι να πω. Κάτι. Ήθελα ξανά και για το άλλο το παιδί να πω. 22 χρονών έπαιρε, μα τι να σου πω τώρα. Κρίμα, ρε παιδί. 22 χρονών, όχι. Και ήταν υγιής, να πω ότι είχε καρδιά, ότι είχε καμιά στένωση, ότι είχε καμιά ανεπάρκεια. Τίποτα, ρε παιδί. Υγιέστατο παιδί. Τον είχατε στην ομάδα σας, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Εγώ το θυμάμαι από την Πέφκη, σε ηλικία 17 χρονών, στην Πέφκη, έκανε τα 100 μέτρα σε 11 δευτερόλεπτα. Και είχαμε τρελαθεί. Το μέσο μου αντίπαλοι με τα μετράλωνα. Τον πήρε μετά ο Απόλλωνας, εκεί, πριν από 2 χρόνια τον πήρε ο Απόλλωνας, τον έδωσε δανεικό. Στην Ηλιούπολη τώρα, αν τον πάρει πάλι το καλοκαίρι, πάρε τον κάτω. Ίδια περίπτωση έδειξε. Ναι. Από ό,τι διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα, ξέρεις, δεν ήμασταν εκεί, ναι. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο και ο επιδεινωτής λέει άργησε να έρθει. Δεν ξέρω αν υπήρχε. Εμένα μου είπαν ότι φέραν να πήρε τον οδηγό. Και το ασθενοφόρο λέει ήρθε σε 10 λεπτά. Με πήραν από το γήπεδο οπαδοί της Ηλιούπολης που μου το πάνε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω. Αυτά τα 10 λεπτά, τι είδε εδώ, ένα λεπτό. Άστα, πιστό διέλ. Έχουμε και το άλλο θέμα εκεί με το παιδί. Άλλο αυτό. Φταίνε τα κόμματα, η πολιτεία, ρε Γιώργο. Φταίνε για τους ψήφους. Τα ξέρεις καλύτερα. Οι ομάδες που με τους συνδέσμους τους, τα τάγματα εφόδου που για τα συμφέροντά τους πιέζουν την εγκάστοτε κυβέρνηση. Μετά έχουμε τους δημοσιογράφους που για να έχουν κοινό, παλιά είχανε τις εφημερίδες, μετά τα ραδιόφωνα, τώρα τα site, χαϊδεύουνε και πουλάνε οπαδηλίκοι. Τι να πω τώρα. Είδα και κάτι, δεν θέλω να διαβάζω ούτε ανακοινώσεις από συνδέσμους, ούτε από ομάδες, ούτε από τίποτα. Η ηθική αυτουργία, αυτοί που προκαλούν όλα αυτά τα πράγματα. Τι να πω. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε. Γιώργο, η δύναμή σου είναι να μπορείς να κλείνεις το μικρόφωνο στους φανατικούς,
στους στενόμυαλους, αυτό θα είναι το μόνο καλό και αντιμετώπιση σωστή που πρέπει να κάνεις. Και ένα συγγνώμη από όλους εμάς τους μεγαλύτερους, γιατί έχουμε παιδιά και εσύ και εγώ στην ηλικία τους, κρίμα. Και συγγνώμη που δεν αφήσαμε ένα καλύτερο κόσμο και κοινωνία στους νέους. Ευχαριστώ Γιώργο. Για καλά. Έλα. Έλα Γιώργη. Έλα φίλε. Μαζί μιλάμε. Ναι, ναι. Ο Γιάννης είμαι από τον Περισσότα, από Λονάκη. Έλα Γιάννη. Τι να πω ρε Γιώργο. Τι να πω τώρα για το παιδί, για τον ποδοσφαιριστή. Τι να πω για το παλικαράκι το άλλο. Εκτές σου είπε ένα πράγμα. Ότι ξέχωρα με το παιδί σήμερα, με τον ποδοσφαιριστή. Όλα τα άλλα είναι πολιτική. Εγώ αμφιβάλλω αν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα έχουν πατήσει ποτέ στο γήπεδο. Ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ σου λέω, έχω χάσει το παιδί μου. Αμφιβάλλω να πούμε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει ποτέ στο γήπεδο. Όλα γίνονται για κάποιους λόγους άλλους, άσχετους εντελώς με το ποδόσφαιρο. Εντελώς. Δεν μπορεί να πούμε. Όταν θέλει πραγματικά μια κυβέρνηση, μια κοινωνία, αυτούς τους ανθρώπους να τους απομονώσει, να τους πιάσει, να τους σκώσει μέσα και να μην ξαναβγουν. Εσένα, άμα το κάνει, δεν θα το ξανακάνει άλλο. Να μην ξαναβγουν έξω ποτέ. Γιάννη, μισό λεπτό έχω ένα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται. Περίμενε. Θα περιμένω, ναι, Γιώργο, θα ναι. Περιμένω. Έλα. Πέθανε, πέθανε. Έγινε, ρε. Έγινε, έγινε. Κάθε εκπομπή θα λέμε γεια. Έλα. Έλα, Γιώργη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να. Να πηγαίνει το παιδί για καφέ, για αυτά να πούμε και να πέντε άσχετοι με το ποδόσφαιρο. Σε όλα αυτά σου είπα και χτες. Όλα είναι πολιτική και σου ξεκίνησα από το 81 που μας είχαν βάλει τη φυλακή γιατί ήταν της κυρίας του Δελήτη. Μην το ξαναπείς αυτό, άστο. Γιατί πρέπει να πάω διαφημίσεις, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Ο άλλος ο Σατανάς Ολυμπιακός, ένας φίλος του Ολυμπιακού, που έχει στείλει ένα μήνυμα, τι γράφει ο Αθεόφοβος. Λέει, Γιώργο, τι ωραία που θα ήταν αυτό 2-0 προκειτό Ολυμπιακός σήμερα του Πανετολικού να ήταν για το κύπελο. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Νίκος. Ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, αλλά το κακό έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Από την εποχή όταν έγινε το Ολυμπιακό στάδιο στο Μαρούσι, έπιασα δουλειά εκεί. Ξέρεις τι γινότανε, Γιώργο. Από εκεί ξεκίνησε το κακό στα γήπεδα. Το τι σπάγανε καρέκλες, αυτός που έκανε τις καρέκλες έχει θησαυρίσει με αυτές τις καρέκλες και, και μια φορά ήταν ένας αστυνομικός διευθυντής, το οποίο το θυμάμαι. Και του λέγανε γιατί τόσα επεισόδια ξεκινήσανε. Και ξέρεις τι είπε αυτός. Οι κυβερνώντες προτιμούν να έχουν τα επεισόδια στα κήπεδα και έξω από τα κήπεδα παρά να τα έχουν έξω από τη Βουλή. Γι' αυτό δημιουργήσανε. Τα επεισόδια γίνονται επειδή δεν υπάρχει τιμωρία. Πιάνουνε 5 χούλιγκανς που σπάνε το τρένο. Κάποτε, τους κρατάνε κάποτε, μια μέρα και μετά τους αφήνουν ελεύθερους. Κάποτε, έχουν καμιά τιμή. Άκουσε με κάποτε. Υπήρχε το ιδιώνυμο μέσα στο γήπεδο και εκεί έπιαναν φυλακή κατευθείαν χωρίς αναστολές, χωρίς τίποτα. Τώρα το ιδιώνυμο καταργήθηκε μετά από λίγο καιρό, από τον, όπως είπε και ένας προηγούμενος, από τον Λάκη τον Ιωαννίδη, και, αλλά αυτό αφορά μόνο μέσα στο γήπεδο, όχι όταν είσαι έξω. Έτσι. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Πηγαίνουν σπάνε στο τρένο 5 παιδάκια. Ναι. Τους πιάνουν και τους κρατάνε και μετά από 2 ώρες τους διώχνουν. Ναι, αφού επεμβαίνει να πούμε ο πρόεδρος της ομάδας και λέει αφήστε τους. Εγώ είδα τον Βαρδινογιάννη, αυτό τον καλό άνθρωπο, τον καπετάνιο, που πιάνανε τους χούλικαν και τραβούσε από το πέτο τον αστυνομικό διευθυντή να τους αφήσει ελεύθερους. Δηλαδή αυτοί που είναι υπεύθυνοι των επεισοδίων είναι αυτοί. Θυμάμαι το να είναι αυτό τον καπετάνιο, τον καλό άνθρωπο που λέει ο Bill by Taxi. Που πιάνε, από το πέτο κρατούσε τον αστυνομικό διευθυντή, εγώ έβλεπα αυτές τις σκηνές, τα έχουν δει και στο YouTube αυτά τα έχουν γυρίσει και συχάθηκα που είμαι Έλληνας. Αλλά να σου πω κάτι, καλά ήρθε ο Κόκαλης και του έκανε και του πήρε τα πρωταθλήματα και τον έστειλε αδιάβαστο. Καταλάβες γιατί γίνεται όλο αυτό.
πιάνουν στο τρένο 5 άτομα. Τρώνε καμιά ποινή. Τίποτα. Η αναρχία, αυτή η ελευθερία φέρνει την αναρχία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτός που πυροβόλησε με το αεροβόλο τον Τζόρβα, όταν έμεινε στον Παναθηναϊκό, μέσα στο Καραϊσκάκι, έφαγε καμιά ποινή. Όχι. Γιατί δεν το λες αυτό, παραλύεις μόνο το ένα. Όχι, πώς δεν το λέω. Πες και τα άλλα. Για τον Νικοπολίδη που του πετάγανε τις πέτρες στο Καραϊσκάκι, τα ξεχάσαμε αυτά. Α, μπράβο. Στο Ολυμπιακό στάδιο καταρχάς, Γιώργο, να το ξέρεις. Γιατί όλοι τα ίδια σκατά είναι. Το ξέρω. Στο Ολυμπιακό στάδιο σπάγανε τα πάντα. Ξέρεις ποιος τα πλήρωνε αυτά. Το Ολυμπιακό στάδιο, τις καρέκλες σε αγώνες μπορεί να σπάγανε και 10.000 καρέκλες σε έναν αγώνα. Το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Σπάγανε τα μετά, αυτά και τα πλήρωνε. Μετά τις χειρόνες ομάδες. Όχι. Ξέρεις ποιος τα πλήρωνε. Ποιος τα πλήρωνε. Ο κυρίαρχος λαός τα πλήρωνε. Γιώργο, το φως και ποιος το πλήρωνε. Ο κυρίαρχος λαός. Οι ομάδες πάνε στο τσάπα. Όπως φτιάχτηκε και το Καραϊσκάκι, ξέρεις ποιος το πλήρωσε το Καραϊσκάκι. Που λες για τον Ολυμπιακό. Ο κυρίαρχος λαός. Όλα είναι υπέρ του κυρίαρχου λαού. Ευχαριστώ πολύ, καλή νύχτα. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Χορχίτο. Πάμε. Λοιπόν, άκουσε με κάτι. Black Sabbath. The Head Let Crows. Το ξέρεις. Ο ακέφαλος σταύρο. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Αν καταλαβαίνεις, νομίζω ότι μιλάς αρκετά καλά αμερικάνικα εσύ. Αμερικάνικα, η κόρη μου μιλά αμερικάνικα. Ναι, έχει διαφορά. Έχει διαφορά τα αγγλικά της Αγγλίας και τα αυτά που μιλάμε. Τα αμερικά δεν διαφορετικά. Διαφορετικά. Αυτό πάει αφιερωμένο, αν ακούς το στίχο, για το παιδί. Που δυστυχώς το δολοφόνησαν εκεί. The Heather Cross είναι ότι τι καλύτερο μπορώ να αφιερώσω αυτό το παιδί. Δυστυχώς εγώ έχω παιδί στην ηλικία του. Έχω τρία παιδιά. Έχω, εντάξει. Το τελευταίο, ο Αλέξανδρ, είναι στην ηλικία του. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που άκουσα. Από μόνο, το πρωί. Μόνο αυτός που έχει παιδιά καταλαβαίνει περισσότερο από όλους. Ναι, ρε παιδιά, κοίταζες κάτι και να μην είχα τρία αγόρια και δεν και πως το λες. Πάλι θα πω να θα καταλαβαίνεις, αλλά όταν έχεις παιδιά είναι ακόμα υπάρχει παιδιά πιο βαθιά. Βέβαια ρε παιδί μου, και να σου πω, για βλακεία, γιατί αν μου λες ότι είναι μισθοφόρος, πάει στο πόλεμο και τέλος, εντάξει, τα ήθελε. Αλλά αυτό. Ντάνια, σε ευχαριστώ πολύ. Αν δεν αγαπημού, να σε καλά. Να το περάσεις. Ναι. Άντε αγάπη μου, να είσαι καλά. Έλα φίλε. Έλα Χορχέ. Έλα ρε. Τι έγινε. Καλά, εσύ. Λοιπόν, ξέρεις, η οργή είναι πολύ μεγάλη και αυτή τη στιγμή προσπαθώ να την κατευνάσω λίγο. Και ο λόγος είναι εξής. Αυτό το μπουρδέλο το ελληνικό το κράτος πρέπει να βάλει ένα πολύ μεγάλο κόκκινο φωτάκι. Ξέρεις, είμαστε μόνο για τα πανηγύρια, γιατί ποτέ άλλο δεν είμαστε. Να κάνουμε τίποτα δηλώσεις για τα Ραφάλ, να κάνουμε τίποτα δηλώσεις για τα χιόνια, να ζητάμε συγγνώμη μετά από 10 μέρες. Λοιπόν, αλλά να πάρουμε μια απόφαση, όπως την πήρε κάποτε η Θάτσερ και τους έκοψε παφρίδια κάτω από τα γόνατα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτές οι δηλώσεις που βλέπω τώρα, είτε είναι υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, είτε είναι υπουργός, είτε είναι υπεύθυνος πολιτική προστασία. Λοιπόν, μου γίνουν και λένε συγγνώμη και ζητάμε συγγνώμη από την οικογένεια και αυτά. Λοιπόν, σήμερα, χθες, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να πάρει, το λέω αυτό, να μ' ακούσει κάποιος εκεί πέρα, στον Άριο Πάγκο, όπου θέλετε. Σήμερα ο εισαγγελέας πρέπει να πάρει τηλέφωνο και να καλέσει στην Ηλιούπολη, σε ποια κατηγορία είναι Γεωργίου, στη Γάμα Εθνική, να φωνάξει τον πρόεδρο της Super League 3 Β' Εθνική, στο διάλογο είναι, και να τον χώσει μέσα. Υπάρχει ποτέ περίπτωση στο εξωτερικό που έχω πάει 15 δισεκατομμύρια φορές στην Ιταλία, ακόμα και σε παιχνίδι 5x5 που παίζαμε, υπήρχε γιατρός γιατί του το επέβαλε ο νόμος. Μα δεν άφηνε κανένα παιχνίδι. Υπήρχε γιατρός στο γήπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ασθενοφόρο δεν υπάρχει κανένα γήπεδο εκείνη τη στιγμή. Αλλά γιατρός σε όλα τα, ακόμα και σε αγώνες γάμα κατηγορία Αθήνα τοπικό, υπάρχει γιατρός.
Λοιπόν, ξέρεις τι, το θέμα μας εδώ πέρα είναι πολύ απλό. Αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι είναι πρόεδροι σε όλες αυτές τις ομάδες, θα μπορούσαν να το συμμαζέψουν αυτό το πράγμα μέσα σε μια μέρα. Αλλά αφήνουν μια κατάσταση να διαιωνίζεται εδώ και χρόνια, γιατί τους συμφέρει. Λοιπόν, γιατί και αυτοί κάνουν τις δουλειές τους. Δεν ασχολούνται. Άκου να σου πω κάτι, Βλάση. Όταν είχαμε το επεισόδιο με τον Έριξεν στο Euro, είχα φέρει τον γιατρό, τον Μάνο, τον Ιωαννίδη, στο Real τότε, και είχαμε κάνει μία ώρα συζήτηση για το πόσο χρήσιμο και πόσο επιβάλλεται να υπάρχουν απειδηνοθέσεις στο γήπεδο. Μπράβο. Και έδωσε, έκανε ανάλυση ο Μάνος, ο γιατρός, ο καρδιολόγος που είναι στο Σημανόγλιο, έκανε ανάλυση ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητα απειδηνοθέσεις στο γήπεδο. Πώς λειτουργεί ο απειδηνοθέσεις, έκανε μαθήματα που πάντα όταν γυρνάει η γλώσσα, τι πρέπει να κάνει ο άλλος, να μην τραβάει τη γλώσσα προς τα έξω, είναι επικίνδυνο. Τα είχαμε πει μία ώρα εκπομπή κάναμε. Γεωργιού, άξονα. Είναι απλό. Επειδή θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την ημέρα, γιατί σου πήρα και τηλέφωνο, τον είχε στον άνθρωπο μια ώρα και μίλαγε. Και σε πήρα τηλέφωνο. Και σου είπα το εξής. Αν μας ακούει κάποιος υπεύθυνος, ανεύθυνος, το είχα πει, το είχα τονίσει εκείνη την ημέρα, θα έπρεπε χθες να σε έχει καλέσει, εσένα και τον γιατρό, και να δώσει κάποια χρήματα η πολιτεία στις ομάδες, να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα στα γήπεδα. Γιατί υπάρχει κόσμος που αθλείται και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, το έχουμε κάνει και θέμα και στο Γεωργιού Κλαμπ. Υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι από παιδιά νεαρά, νεαρής ηλικίας. Και δεν μιλάμε τώρα για 30 άλλες. Και ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι, ένας απειδηνοτής δεν κάνει εκατομμύρια. 2.000 κόστης. Αυτό, το είχα πει τώρα, να σου πω κάτι. Εσύ προσωπικά τώρα, με την Παναγία, δεν ξέρω αν έχεις τη διάθεση για να το κάνεις. Νομίζω ότι μπορεί να μην έχεις τη διάθεση, αλλά ένα όνομα σαν το δικό σου θα πρέπει να μπεις μπροστάρις σε μια κίνηση η οποία θα έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Είτε με τους απειδηνοτές που λες εσύ τώρα για τα ιατρικά θέματα μέσα στα γήπεδα, ακόμα και για τη βία. Αυτό δηλαδή το πράγμα που έγινε με αυτό το παλικάρι, δηλαδή τώρα αυτός δεν είχε σχέση καμία άρξη. Δηλαδή, σαν θέλει ο γιος τώρα, και επειδή έτυχε να περάσει από το γήπεδο, γιατί πήγε να δει το τέτοιο, βρήκε ένας οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε είναι αυτός. Και μη στιγματίζουν μερικοί, γιατί αυτό που κάνανε, που παίρνουν τηλέφωνο τώρα και διαβάζω ας πούμε και τα site που μπαίνω μέσα στα και βλέπω σχόλια και αυτά, το να χαρακτηρίζουν ας πούμε τις εθνικότητες είναι το πιο γελίο πράγμα που έχω δει. Άνθρωπος σκότωσε άνθρωπο. Το τι ήταν, αν είχε τρία πόδια, αν είχε τρία κεφάλια, αν είχε ένα φρύδι, δεν με ενδιαφέρει με αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει η πράξη. Και αυτό το πράγμα σταματάει χθες με έναν πολύ απλό τρόπο. Φωνάζουν όλους τους προέδρους, κλείνουν όλους τους συνδέσμους και δίνουν τα ονόματα, γιατί είναι γνωστά τα ονόματα, σε όλα τα αστυνομικά τμήματα και κυρίως στη Γαδά. Τα δίνουνε και τους μαζεύουνε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, τους μαζεύουνε εκεί πέρα σε ένα δωμάτιο και τους λένε μάγκες να σας πω κάτι, δεν ξαναπατάτε σε γήπεδο, ούτε απ' έξω. Έχουνε τα φρύδια όμως να το κάνουνε Γεωργίου αυτό το πράγμα. Ε, πες μου, το έχει, θα το κάνει πρώτος απλός Ολυμπιακός και μετά ο ΠΑΟΚ. Ας άλλες ομάδες. Πρώτος ο Ολυμπιακός και μετά ο ΠΑΟΚ. Και στο λέω γιατί έχω γνώσεις αυτό που σου λέω. Πρώτα ο Ολυμπιακός να το κάνει και μετά να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Έχουνε τα αφήνια να το κάνουνε. Μπορούνε. Εδώ είσαι μαγκά μου, κύριε Μαρινάκη μου και κύριε Σαββίδη μου. Που είσαι σαβαριστεί και είσαι σαβαντάσματα. Λοιπόν, έλα. Έγινε, γεια σου, Γιώργο. Για χαρά, για χαρά. Προλαβαίνω να πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι γρήγορα, έχεις ένα λεπτό. Γεωργάκη, Αλεξίστε ρε, εγώ ο πιο γρήγορος σαν από όλους. Λέγε. Σχετικά με τον προηγούμενο φίλο, πες του να μην βρίζει τα μπουρδέλα και να μην είναι με μετροσύγκλους τα μπουρδέλα, γιατί αυτά έχουν και οργάνωση και τα άξιδα δημιουργούσουν τέλεια. Οπότε λάθος παράδειγμα έδωσε. Σωστός. Επίσης, αν μπορείς, βάλε μου το Stairway to Heaven από τη συναυλία που έγινε στο Kennedy Hall. Τώρα τι μου ζητάς, να ψάχνω να βγω τη συναυλία που έγινε στο Ρίγκαν Χόλς. Αν μπορείς ρε φίλε. Εντάξει. Γεια σας αδελφούλη. Γεια. Έλα φίλε. Γεια ναι. Σας. Καλώς τον. Είμαι τρελαμένος κι εγώ μαζί με όλους τους άλλους. Ναι. Για αυτό που έγινε στον οπαδό. Ναι. Αλλά αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Και κάπου βλέπω ότι όλοι είμαστε... Άλλος λίγο, άλλος πολύ, υποκριτές αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό ήταν κάτι, ήταν προαναγγελμένο. Ξέραμε ότι εκεί οδηγούσε αυτός ο δρόμος.
Και δεν φταίει μόνο το κράτος ή μόνο οι πολιτικοί που ανέχτηκαν επιλεκτικά κάποιες συμπεριφορές. Φταίμε και εμείς οι πολίτες που ανεχτήκαμε αυτούς τους πολιτικούς που γίνανε επιλύσμονες των κατοικών τους και ανεχτήκανε το χολιγανισμό, γιατί έτσι τους σύμφερε, γιατί τους κρατούσε από τα χαμνά ο κάθε παράγοντας και δεν τολμούσαν να βγάλουν τη μουδιά μαζί, γιατί ο κάθε παράγοντας μπορούσε να πει στους πολιτικούς κατέβασε το σοβρακό σου να σου πιάσω τον κόλο και να καθίσει. Αυτό έχουμε καταλάβει όλοι. Έτσι. Αυτό το πράγμα θα συνέβαινε γιατί υπήρχε η προδιάθεση αυτή. Έτσι. Και η οποία ενθαρρύνθηκε. Όχι απλώς έγινε ανεκτή. Όταν βγαίνει ένας παράγοντας και λέει, όταν κάψαν τη Ξάνθη κάποια ομάδα οι οπαδοί και λέει, αυτοί είναι οι φιλαθλοί μας, αυτούς έχουμε και τους θέλουμε, πού γλεδιέται ο εισαγγελέας. Όταν ένας ο Μόραλι, αντί να τιμωρηθεί για τη δήλωσή του που έκανε πριν από το επεισόδιο της Νέας Μύρης ότι οι οπαδοί μας θα βρούνε τον τρόπο να πάνε στη Νέα Σμύρνη, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, όχι μόνο θέλω το κλείσαν οι εισαγγελείς, αλλά σήμερα τον βλέπουν να έχει επιβραβευτεί και να έχει γίνει δήμαρχος. Δηλαδή όλοι φταίμε σε αυτό το πράγμα. Αλλά άμα γίνουν τα επεισόδια από κάποιους δικούς μας, όλοι κλεγόμαστε, ό, μας αφαιρέσανε βαθμούς, ό, μας κάνανε τούτο, ό, μας κάνανε εκείνο. Αλλά μόλις κάποιος θα δει πάλι ομάδας κάνει κάτι, όλοι να δούμε αυτό, όμως δεν γίνεται κατάσταση με αυτό. Γιατί αύριο ας πούμε εμείς που βρίζουμε για αυτόν τον απαντό, για αυτούς που σκοτώσαν το παιδί του Άρη, θα πάμε να υποστηρίξουμε τον δικό μας που σκότωσε κάποιον άλλον. Εντάξει, έχουμε ευθύνες πρώτα απ' όλα εμείς, γιατί οι πολιτικοί είναι ψεύτες, του ξέρουμε. Και είναι λάθος που λένε ότι κάποιοι ότι είναι στις πουτάνες. Είναι χειρότεροι από τις πουτάνες. Γιατί πουλάνε την ψυχή τους. Όταν τιμωρήθηκε μια ομάδα, μαζευτήκαν και πήγανε και επενδύκανε στο έργο της δικαιοσύνης. Δηλαδή έγινε η Βουλή, έγινε δικαστήριο για να κάνει νόμο αναδρομικό να μην τιμωρηθεί κάποια ομάδα για επεισόδιο αποδών του. Ξέρουμε τι δηλαδή, όλοι έχουμε ευθύνες. Μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, ας αναλογιστούμε όλοι τις δικές μας ευθύνες. Και ας μην κάνουμε αυτές τις συμπεριφορές από όποια προέρχονται, γιατί και η δικαστική εξουσία φταίει που εφάρμοσε τους νόμους επιλεκτικά. Εγώ νιώθα ενδιασμένος πρώτα με τον εαυτό μου που ανέχθηκα τέτοιες συμπεριφορές και μετά φτάνουμε στους άλλους και μετά εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για τους άλλους και για τις ενέργειες αυτών. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα θα εγκρίς. Έλα Κώστα. Λοιπόν, δεν θα σου φάω πολύ. Σε πήρα για αυτό που έχει γίνει με το φίλαθλο του Άρη. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις και να διαβάσεις την ανακοίνωση της Original. Αυτή την ανακοίνωση, μακάρι, δεν ξέρω τι έχουν κάνει άλλοι σύνδεσμοι, μακάρι να την εστερνιστεί όλη η Ελλάδα. Ίσως λυθούν τα προβλήματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό το πράγμα. Και εγώ ήμουνα σε συνδέσμους, αναγκάστηκα να φύγω μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν άντεχα τις καταστάσεις που δημιουργούνταν στους συνδέσμους, αλλά νομίζω ότι είναι μία ευκαιρία να τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα και πάλι σου λέω να σε παρακαλέσω να τη διαβάσεις, να την ακούσουν όλοι. Αυτά, τίποτα άλλο. Γιατί μου το λες εμένα να τη διαβάσω και να μην τη διαβάσουν αυτοί. Γιατί Γιώργο, ξέρω ότι σε ακούει πάρα πολύς κόσμος. Καλό είναι να ακουστεί αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για καλά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν καλό μήνα να ευχηθώ και εύχομαι αυτά τα τραγικά γεγονότα τα οποία ζούμε και διέπουν τις ημέρες μας να είναι και τα τελευταία, ειδικά όταν χάνονται ψυχές νέων παιδιών. Εγώ Μαριανός, χρόνια στο χώρο του οπαδικού κινήματος, βέβαια τα τελευταία χρόνια έχω αποχωρήσει. Θέλω να πω ότι, χωρίς να θέλω να πω λεπτομέρειες, ότι ό,τι γίνεται τα τελευταία 6-7 χρόνια στην πόλη δεν είναι τυχαίο.
το σύνθημα μια όλη μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ακούγεται από κάποιους στην πόλη δεν είναι ένα φίλε σύνθημα. Για όσους καταλαβαίνουν. Άκουσα. Θα μ' αφήσεις λιγάκι να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσω. Θα ολοκληρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα, όσοι μας δεν καταλαβαίνουν, θα ολοκληρώσεις. Άκουσε με. Είπες αυτό το σύνθημα, που το έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ, ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μόνο μια ομάδα, σίγουρα είναι προσβλητικό για τις υπόλοιπες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Από εκεί απλά, και δεν πέρα, απλά δεν μιλάω για το ότι αν είναι προσβλητικό, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό, ούτε το θεωρώ προσβλητικό. Εγώ να πω κάπου αλλού. Από εκεί και πέρα, στα παπάρια σας, αν σας προσβάλλει. Προφανώς δεν κατάλαβες και δεν άκουσες τίπα. Πάμε λοιπόν, δεν είπα ότι δεν είπα ότι μας προσβάλλει. Δεν είπα ότι με προσβάλλει ούτε καν προσωπικό, ούτε καν αδιαφορώ. Εγώ και πάρα πολλοί άλλοι. Ναι. Υπάρχει αυτό το σύνθημα, δεν βγήκε έτσι, υπάρχει κάτι από πίσω. Δηλαδή. Υπάρχει ένα γενικό πλάνο, να το θέσω έτσι, εκαθάρισης. Α, δηλαδή, εγώ δεν λέω τα βούνε. Να καθαρίσουν όλους τους αδιάνους που μαχαίρα και με το επάνια. Άκουσε με καλέ μου άνθρωποι, σταμάτα, δεν είπα αυτό το πράγμα, προφανώς δεν είμαι αφελής. Τα τελευταία χρόνια η πόλη αυτή έχει γίνει σαν Βιδούπολη. Ξεκινάς από αυτόν ως παρανομαστή. Από εκεί και πέρα βγαίνει ένα σύνθημα, γιατί ως σαν Βιδούπολη προσπαθούν αντιστοίχως και στο παδικό κίνημα να αφανίσουν οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην πόλη αυτή. Δεν υπάρχει μόνο Άρης, υπάρχουν πολλές ομάδες. Ναι. Αυτό που σου λέω εγώ, δεν στο λέω εγώ ως ένας φανατικός Αριανός. Το λένε οπαδοί και φίλεθροι πολλών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Και όσοι ξέρουν τα πεπραγμένα της Θεσσαλονίκης καταλαβαίνουν τι εννοώ. Μάλιστα. Δεν το λέω παδικά, αδιάφορο μου είναι το σύνθημα. Όλο αυτό που γίνεται με βάση κάποιο σε εισαγωγικά πλάνο που υπάρχει πίσω. Δεν ήταν νοματικό γεγονός. Το οποίο πλάνο που στοχεύει. Το οποίο πλάνο στοχεύει στο να αφανίσει οποιασδήποτε άλλες ΠΑΕ ομάδες υπάρχουν στην πόλη και να υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ. Να το πω γενικά, όχι σε οπαδικό κίνημα μόνο. Έτσι. Αλλά τρομοκρατώντας και δημιουργώντας και θείας φωτιάς σε όλο τον νομό, σε όλη την πόλη, δημιουργείς και αυτό το πράγμα, αυτή την παγιωμένη κατάσταση. Μάλιστα. Να το θέσω γενικά, αυτό που λέω δεν είναι μια δική μου θεωρία. Όσοι ξέρουν και αν έχεις κάνει κάποια έρευνα πάνω στη Θεσσαλονίκη θα σου το επιβεβαιώσουν. Δεν χρειάζεται να κάνεις έρευνα, το καταλαβαίνεις. Πάμε παρακάτω. Ορίστε. Δεν χρειάζεται να κάνεις έρευνα, το καταλαβαίνεις. Ναι, το καταλαβαίνεις. Απλά εγώ εξέτω κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζω λόγω της πόλης. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε τώρα. Πριν λίγο καιρό είχε σκοτωθεί ένας άλλος, είχε δολοφονηθεί σε ενέδρα θανάτου ένας ακόμα οπαδός. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει ένας πρόεδρος μιας άλλης ομάδας και μετά από λίγες μέρες ρημάξαν το μαγαζί. Αυτού που υποδέχτηκε τον πρόεδρο μιας αθηναϊκής ομάδας. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το κάθε πίδι. Όχι, δεν εννοώ τον Κάρι Πίδη. Εννοώ είπα αθηναϊκής ομάδας. Α. Λοιπόν, γνωστό. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζεις, είναι γνωστό. Είχε έρθει πρόεδρος μεγάλης αθηναϊκής ομάδας σε ένα εστιατόριο γνωστό της Θεσσαλονίκης. Μετά από λίγες μέρες στο μαγαζί κάει και η λαμπόγια έγινε. Τυχαίο δεν είναι. Ξέρουνε. Ξέρω, εντάξει, και το μαλλινάξει και εκεί πάει. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι σοβαρά και θα γίνουν ακόμα πιο σοβαρά, διότι η φωτιά έχει φουντώσει για τα καλά. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε το μυαλό ούτε την ψυχραιμία αυτή τη στιγμή να τα βάλουν όλα σε μια σειρά και με ένα ψύχρεμο τρόπο και ήρεμο τρόπο, όσο μπορεί ήρεμος μπορεί να είναι, και εγώ που μιλάω ήρεμος δεν είμαι, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ηρεμία. Καλό είναι όλοι να τιμήσουν και να μην παίξουν πάνω στις πλάτες αυτού του παιδιού και όλων των παιδιών, γιατί έγινε και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν αναφερθεί, διότι βλέπω ότι δυστυχώς θα χυθεί αίμα και δεν θα χυθεί αίμα λόγω απλά οπαδικών και αφελών συμφερόντων. Αυτό είναι η βιτρίνα. Αλλά τώρα που μιλάω κάποιοι με ακούνε, καταλαβαίνουν τι λέω, το μήνυμά μου το περνάω. Γι' αυτό όλοι να ηρεμήσουνε.
να ηρεμήσουν, γιατί τα πράγματα δεν είναι, δεν είναι, θα ξεφύγουν έτσι πως πάει η κατάσταση. Ας τιμήσουμε τη μνήμη του παιδιού όλοι μας και η ομάδα μας, και από εκεί και πέρα θα δούμε πως θα κινηθούν κάποια πράγματα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν θέλω ούτε γραφικός να γίνομαι, ούτε να κινδυνολογώ. Εγώ πήρα για να περάσω το δικό μου μήνυμα. Ξέρουν αυτοί. Έχει μια εκπομπή που την ακούει πάρα πολλοί κόσμος από πολλές ομάδες και από πολλά οπαδικά κινήματα. Άσχετα αν εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, σε σέβομαι ως άνθρωπο, σε ακούω από πολύ μικρό κι εγώ. Εντάξει, θα δούμε τώρα βέβαια. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια και ελπίζω να είναι το τελευταίο αιματοκύλημα αυτό που έγινε. Άκου να σου πω κάτι. Όπως τα εκφράσεις τα πράγματα, όπως τα εννοείς, δεν θα είναι το τελευταίο. Και δεύτερον, ήσουν πολύ σωστός, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος Κύπρο Παναθηναϊκός. Έλα. Αρχικά να πω για το φιλαράκι που σε πήρε στην αρχή της εκπομπής. Ψάχνατε για ένα παίκτη που σου έλεγε για ένα στόπερ που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός ένα διάστημα 2,5 εκατομμύρια. Ναι. Έλεγε για το Μελίση. Α, από τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν σε πήρε για ποδοσφαιρικούς λόγους σήμερα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του παλικαριού που χάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ λυπηρό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ο κόσμος μας πάει από το κακό στο χειρότερο δυστυχώς. Ήθελα να πω ότι εγώ Παναθηναϊκός μεγάλωσα στην Νίκαια και από πιτσιρίκι κυκλοφορούσα στον δρόμο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο γείτονάς μου, στην ηλικία μου, ο διπλανός μου ακριβώς ήταν εξής. Και είχε στη γειτονιά τους 10 Ολυμπιακούς και παίζαν μπάλα όλοι μαζί στη γειτονιά μου. Και λύναμε τις διαφορές μας, την πλάκα, στο χαβαλέ, στα πειράγματα και φτάναμε μέχρι εκεί. Με συνδέσμους ανακατεύτηκα κι εγώ. Είδα τα σκατά και μόλις τα είδα κατευθείαν απομακρύνθηκα. Αυτό που θα ήθελα να πω, επειδή βγήκαν πολύ κυβαντή γνώμη τους, η γνώμη δική μου είναι ότι όλο αυτό δεν ξεκινάει από τους συνδέσμους. Όλο αυτό ξεκινάει από το σπίτι. Εάν τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν πάρει αγάπη από το σπίτι τους και έχουν μάθει να μισούν και να μη σέβονται τον άλλον που αγαπάει κάτι άλλο, μια άλλη ομάδα, τότε είναι δεδομένο ότι θα κάνετε τις πράξεις. Είναι δεδομένο. Είναι πραγματικά κρίμα, ειλικρινά, μακάρι, το έχουμε ξαπεί, μακάρι να ήταν αυτό το παλικαράκι το τελευταίο που έχασε τη ζωή του. Και ρε παιδιά, δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα σε αυτή την κοινωνία. Και το μόνο που μας έμεινε είναι το τι ομάδα είναι ο καθένας και άμα δεν είναι η δική μας θα πάμε να τον σκοτώνουμε. Επειδή έχει άλλη ομάδα που γουστάρει, άλλη ομάδα που υποστηρίζει. Αυτό, Γιώργο, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.